Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4 στα FM. Καλησπέρα κύριε Τρίγια. Καλησπέρα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη μας. Καλησπέρα σε όλο το κρατήριο, σε όλους τους φίλους της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Συντροφιά Παρίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10. Και Δευτέρα και Παρασκευή, 10 έως 12, γνωστά πλέον τα ραδιοφωνικά μας ραντεβού. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το δεύτερο παιχνίδι κυπέλου της ημέρας, έτσι. Ατρόμητος ΑΕΚ στα χασομέρια του πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω σφύριξε ήδη κιόλας. Θα σφύριξουμε το ελεύθερο. Θα σφύριξε. Μηδέν. Μηδέν κουλούρια είναι. Καλά πάμε. Άμα κερδίσω και σήμερα, Τρέγια, κέρδισα χθες. Αν κερδίσω και σήμερα. Να πούμε το άλλο μάτσο ότι τελείωσε εργοτέλης Αστέρας Τρίπολης 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο. Χι ημίχρονο διπλό τελικό. Το πιάσα εκείνο. Σε φόρμα είσαι. Χι ημίχρονο διπλό τελικό έχω εκείνο και χι ημίχρονο διπλό τελικό έχω αυτό. Αλλά δεν το βλέπω. Βρε δεινόσαυρε. Έπιασε εχθές. 0-0 ημίχρονο τον Μπάοκ. Ακριβές σκορ. 2-1 τελικό σκορ. Ναι, ναι. Τι να το κάνεις όμως. Να σου όμως. Πω, ναι. Τι έφαγες. Έλατε ρε φίλε. Παλιά ξέρεις τι λέγαμε. Ναι. Τι λέγαμε, τι ονειροίδες. Με παπά κοιμήθηκες. Με παπά κοιμήθηκες. Ναι. Όντως. Είναι, έτσι δεν λέγαμε. Είναι από αυτά που είσαι πολύ τυχερός. Όχι πονερά. Ναι. Έτσι. Όχι ρε παιδί. Εντάξει. Για να πιάσει ένα ακριβέ σκορ πρέπει να είσαι πολύ τυχερό. Σκέψου δύο και σκέψου στο ίδιο παιχνίδι. Έτσι, 46 έδινε απόδοση. Εντάξει, μην φανταστεί κανένα να μην λέμε ψέματα, παίξαμε κανένα σοβαρό ποσό. Εγώ όσο λέω έπαιξε, τα ποσά. Φίλε, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία και 10 λεπτά να έπαιξε, μισό ευρώ το βάλα, δεν έχει σχέση. 23 ευρώ πήρα, άσχημα είναι. Κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, μία φορά τη βδομάδα ένα τέτοιο να κερδίζουμε. Δεν είναι άσχημα. Απλά είναι αυτό που λέμε ότι πάντα σου δίνει, είσαι τυχερό έτσι σε μικρά τέτοια. Όταν παίζει, α πούμε, λίγο περισσότερο. Παίζει 5, 10 ευρώ, 20 ευρώ και ξανοίγεσαι. Δηλαδή, αν το είχα αυτό, μου λέει ο άλλος σήμερα. Γιατί δεν το βάλε ζεζάχο 10 ευρώ. Λέω βλακία, πρέπει να το βάλω 1000 ευρώ. Αν το είχα βάλει 1000 ευρώ ή 10 ευρώ, όπως λέει ο φίλος, θα ήταν 0-2 στο 8 και θα ήμασταν. Ένα από τα δυσκολότερα σημεία για να βγάλει στοίχημα είναι το τελικό σκορ. Ακριβές σκορ κιόλας. Το ακριβές τελικό σκορ. Ναι. Και ημίχρονο το είχα και τελικό. Είπε, έφαγα μια φλασιά. Ρε, μιλάω, μηδέν, μηδέν. Τώρα μην τρελαθούμε και κοιμήθηκαν όλοι και το κέρδισε. Ναι, εντάξει, θέλει τύχη. Βέβαια, φυσικά είναι το μένος που έχει κατά του πάω για να χάνει. Ας πούμε, έτσι. Γιατί αν μου λέγανε ότι θα λήξει 0-3, αλλά θα είχα πρόβλημα να το βάλω. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έγινε και κέρδισε το στοίχημα. Θα σου πω μετά γιατί. Λοιπόν. Καλά πάμε και σήμερα. Τώρα, αν και αυτή η ΑΕΚ δύσκολη την βλέπω να βάλει. Θα σου πω μετά γιατί μου αρέσει. Θα μου πεις μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα διαδικαστικά, κύριε Τρίγια. Πάμε στους υποστηρικτές. Πρώτος και καλύτερος. Καταρχήν να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στα φιλαράκια μας, στο Εσκομπάρ. Ναι. Έτσι, στο Νίκο τον Μπουγάτσα και στον Μάνο τον Καλογεράκη. Έτσι, σωστό είσαι. Πολλά χαιρετίσματα στα παλικάρια με εκεί στο Εσκομπάρ. Είναι ο άλλος σήμερα πρέπει να γυρίζει. Ήταν πήλιο. Στόγιαν. Ναι, ο κυρίως Μπουγάτσας. Στόγιαν. Ζάχο. Ψευδόνιμο Στόγιαν τον. Ναι, ναι. Ζάχο. Ναι, προφανώς έχει άδεια από τη δουλειά του και πήγε μετά τις γυναικός του. Πήγε για ένα διήμερο, τρίμερο πήλιο. Μετά τη συζύγου. Ναι. Μπράβο. Ναι. Σε σκοτώσει. Πού να ακούει τώρα, ευτυχώς δεν ακούει. Θα σε πνίξει. Δεν σου είπανε. Θα σε αποκληρώσει. Δεν σου είπανε, θα τα λες αυτά. Εντάξει, με ξεφεύγουν, ρε Νικόλο, καμιά φορά, συγγνώμη. Βλάκα, βλάκα! Βλάκα! Εντάξει, λέω εντάξει, ξεφεύγουν. Τους ακάδημους πάει, εντάξει. Λοιπόν, μην το λες, γιατί ευτυχώς τώρα δεν γράφονται, οι εκπομπές γράφονται. Τα είπε σε κάτω, παιδιά, ο άνθρωπος. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να κάνει και τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος, εντάξει, με τη γυναίκα του πήγε ταξίδι, σιγά, τι έγινε. Πάμε. Μην γελάζε, μαλάκα. Έπεσε κάτω, παιδιά. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάμερα. Όχι. Ναι. Ευτυχώς δεν ακούει. Ο Στόγιαν. Ευτυχώς. Μην το πεις τίποτα. Όχι. Μην το πεις. Θα πάμε το Σάββατο. Λοιπόν, με κάνει και γελάω, παιδιά. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές από 1 ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά.
Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, η διεύθυνση του Πορκή το ψητοπολείο και το delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κερδίστε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Μερικές από αυτές τις λακταριστές προσφορές, δύο μπέργκερς με γύρο και μία κοκακόλα μόνο 5 ευρώ. Ναι, μην μου λες, και εγώ ψιλοπίνα, δεν έφαγα, αλλά θα πάω σπίτι, έχω καλό, ρε, μετά. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ, δύο special burgers και ένα τσίκις και μία κοκακόλα μόνο με 5,90, ένα κλαπαλατικό και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρουλάκια. 23-15-20-5-5-5-5, εύκολο και το για όλες τις λαχταριστές αυτές τις προσφορές από το Πορκίτο. Καλησπέριζουμε άλλο ένα βράδυ. Το μοναδικό πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης, τον αδερφό Ισαάκ Τεχλικίδη. Στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 225, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, ακούστε λίγο, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καυσίμου καθημερινά. Φυσικά σας φαίνει το πετρέλαιο που παραγγέλλεται πάντα στην ώρα σας με μεγάλη συνέπεια και μεγάλη φροντίδα. Και υπάρχει μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά για την αλλαγή των λανδιών σας και τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων στο πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχνικής ΣΑΚ Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας και για συνεννόηση για το πετρέλαιο, εννοώ παραγγελίες, 2310-611-256, σημειώστε το, 2310-611-256, η δική σας εξυπηρέτηση πάντα είναι η δική μας ευχαρίστηση. Συνεχίζουμε με τον κύριο Αβράμογλου. Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων, κύριε Τρέγια. Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια βότανα, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Η διεύθυνση για την πηγή των βοτάνων του κυρίου Αβράμογλου είναι η Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου. Και φυσικά, υπερτροφές Αβράμογλου, το top σκεύασμα, το Φυτοσλιμ, που είναι ένα λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Επαναλαμβάνω, Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων. Πάντα σε συνεργασία με υγειονομολόγο, σε περίμενα. Φάτιν. Υγειονομολόγο. Υγειονομολόγο. Τώρα εσύ δεν μπορεί να το πει. Υγειονομολόγο. Υγειονομολόγο. Φάτινα. Και άκουγε το ωραίο. Φροσιζόνε. Φροσιζόνε. 3-0. Σε περίμενα στη γωνία. Καταρχήν είναι φροζινόνε. Όχι, φροσιζόνε είναι. Φροζινόνε. Φροσί. Φροσιζόνε. Φρόσο. Τι φροσιζόνε. Και δεν είναι υγειονομολόγο. Είναι υγειονομολόγο. Τι είπα εγώ. Υγειονομολόγο. Όχι. Υγειονομολόγο. Υγιεινολόγο. Φέρετε εδώ, ρε. Διάβασε το σιγά σιγά και θα καταλάβει τι έκανε λάθο. Υγιεινολόγο. Μπράβο. Πε το. Λάθο το γράψαν αυτοί. Υγιεινολόγο. Μπράβο. Υγιεινολόγο. Υγιεινολόγο. Θα λε υγιεινολόγο. Πάντω ήταν άμεση η απάντηση. Προχώρησε. Το σκέφτηκε. Συγχαρητήρια. Αδιέλες. Καλησπέριζουμε και το κομμωτήριο Ανανέωση. Τη φίλη μας την Πόπη, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούτε, δεν σας κάνουμε πλάκα, παιδιά. Με 5 ευρώ κουρεύεστε ανδρικό, γυναικείο και παιδικό το κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Σας περιμένει το επιτελείο με τις κοπέλες εκεί, με τη φίλη μας την Πόπη, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στο Κεφυράκι Μετεώρων, για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτερίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 225, είπαμε, στο Γεφυράκι Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Ανανεωθείτε οικονομικά μόνο με 5 ευρώ τα κουρέματά σας. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει. Ναι. Για το Ραπτόπουλο, τώρα το διαβάζω. Ναι, ναι. Πώς αποκάλεσε ο Λουτσέσκο, ο Ραπτόπουλος. Χαρακτήρισε, λέει, το μεσημέρι ο Ραπτόπουλος στο Λουτσέσκο, ντρούλινγκ νούμερο 2, επειδή φοράει σκούφο. Εντάξει, κάτι τέτοια είναι καλός. Όντως, να σε καλά, ρε Χριστό, να σε καλά. Λοιπόν. Αλλά άμα το λένε αυτό τίποτα για την κασίδα του. Παλιά έκανε, τώρα δεν νομίζω. Και τώρα τρελαίνεται. Άκου τι σε λέω εγώ. Το λέω καλά, λέω. Με έκρυζες, λέω, και με έβριζες, λέω, για τα γυαλιά, για άλλα μάτια, λέω, μας έλεγες. Και εσύ, λέει, με είπες λίγο φαλακρό. Εμπάθεια. Δεν είχε την απαντήσει έτσι γρήγορα. Και του ήρθε αυτό στο μυαλό. Ξέρεις, ένα δώρο τον έχω κάνει όλο και όλο.
στα τόσα χρόνια που τον γνωρίζω. Τι τώρα. Στη γιορτή του. Του Κωνσταντίνου Κελένης. Τι ήτανε. Ένα βέτεξε, αντί για χτένα. Φίτε. Του κάνει άζαξ. Τα κάνει αόρατα. Λοιπόν. Λοιπόν, καλησπέριζουμε και το φίλο μας τον Τάσο, τον Καρλίτο. Καλησπέρα, λέει Τάσο, αδερφέ. Καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα και στην παρέα δίπλα σου στον Ζάχο. Να είναι καλά. Και τον φίλο μας τον Βαγγέλη. Όλο και κάτι θα σκαρφιστούν, στέλνει ένα μήνυμα και φέτος. Το νου μας, λέει, εμείς, όσοι θα πάνε του μπάρα δηλαδή, στην περσινή αναμέτρηση και καθ' όλη την εβδομάδα πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, βραδινός παραγωγός ραδιοφώνου πανελλαδικής ευέλειας, έλεγε συνεχώς ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να παλέψει το match the Mac. Και δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί το νου μας. Καλά, αυτά είναι γνωστά. The Mac, ωραία έκφραση, παλιά έκφραση. Το The Mac. The Mac. Παλιός πρέπει να είναι ο φίλος. Φίλε, το The Mac το έλεγε ο πατέρας μου με τους καπανιώτες. Είναι πολύ παλιά. Το The Mac, ξέρεις τι είναι. Τάχα μου, τάχα. Το δίθεν. Το δίθεν. Τάχα μου, δίθεν. The Mac. Ωραίο. Παλιά έκφραση. Φαίνεσαι ότι είσαι μεγάλος, φίλε. Λοιπόν, ξέρεις. Καταρχήν να πούμε ότι μόνο με τα μηνύματά σας για λίγη ώρα. Για να πούμε ναι, πέντε δύο-τρία πραγματάκια. Φίλο του Ζάχο. FM κενό. Σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Θα σχολιαστούν τα πάντα. Και ό,τι θέλετε, συζητάμε. Αρκεί να είναι μέσα σε διαφωνικά πλαίσια. FM κενό. Το σχόλιο σας. Αποστολή στο 54526. Λίγο αργότερα θα δώσουμε και γραμμές στο λαό. 2310, 287 και 38. Λοιπόν, ξεκινάς εσύ. Θα σου πω. Θες να μάθεις λίγο το λόγο. Που χάρηκα πάρα πολύ που έπιασα το στίγμα. Εγώ? Ναι. Για πες, δεν το. Επειδή τώρα θα σου αποδείξω ότι χωρίς να το πάρεις, ρε παιδί μου, ότι σε προσβάλλω αυτή τη στιγμή, θα σε αποδείξω ότι φάσκεις και αντιφάσκεις στο θέμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ενώ γιατί... λες, ενώ ναι. λες ότι παίζουμε φιλικά με Ατρόμητο. Ωραία. Με Πανιόνιο, με ναι. Παζιάννη, να τις έχεις αναφέρει σε πάμπορες εκπομπές αυτές. Είναι μάρτυρες ναι. οι ακροατές. Ναι, το λέω. Πας και παίζεις. Ωραία. Μία ομάδα ότι θα κερδίσει τον. Θα απαντήσω μετά, έτσι. Φυσικά. Ωραία. Ότι θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ξέρεις ότι κατά την άποψή σου και τα λεγόμενά σου των προηγούμενων κουμπών. Δεν με προσβάλλει. Είναι προσκύμενη. Δεν με φύλα προσβάλλει. Προσκύμενη. Τα έχω πει αυτά και θα απαντήσω φυσικά. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι και ο Ατρόμητος έκοψε, είναι η μόνη ομάδα μαζί με την ΑΕΚ που έκοψε βαθμούς ως τώρα από τον ΠΑΟΚ και ο Πανιόνιος. Πέρσι τον κέρδισα. Πήρα ένα χ μέσα εκεί στα γαζομέρια. Ενώ άλλες ομάδες δορυφόροι του κόκκινου ξέραμε πως περνούσαν. Και τα Γιάννενα τα κέρδισα στο 88 και αυτό με το ζόρι. Μέσα σε ωραία. Σα ακούω την απάντηση. Καταρχήν, επαναλαμβάνω, είπα και για αυτές τις και τον Όφη βάζω σε αυτές τις ομάδες. Είπα ότι αυτές οι ομάδες είναι πάντα με τον, για να μπορούν να επιβιώνουν σε αυτό το πρωτάθλημα της πλάκας που έχουμε. Αλλά αυτό είναι τι να κάνουμε, αυτό έχουμε, αυτό πορευόμαστε. Για να επιβιώνουν στην Αλφα Εθνική. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι είναι του ΠΑΟΚ. Αύριο είναι Ολυμπιακός, ξαναπαίνει την ΕΠΟ, ξανακάνει η ΑΕΚ. Θα είναι με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν είπα ότι είναι του ΠΑΟΚ. Λέω για να επιβιώνουν και λέω για το πρωτάθλημα. Το κύπελο, φυσικά και δεν θα κάτσουν να χάσουν τρέγια. Για το πρωτάθλημα μιλούσα και θα σου πω κιόλας ότι εδώ θα φανεί η διαφορά. Εγώ λέω πάλι θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ προς Θεού. Εκτός τι να πω, ποδόσφαιρο είναι, δεν ξέρεις καμιά φορά. Θεωρώ 80-20 ότι θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ θα δεις ότι θα είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι του 3-0 φυλάκια του Μπούρμπος με το παιχνίδι που θα έρθει σε δύο εβδομάδες είναι. Έτσι. Θα δεις και Κλωτσίδη. Τέλος του μήνα είναι. Τέλος. 26-20. Ναι, νομίζω είναι πριν, μου το είπε ένα Σέργιο, το θυμήθηκα. Είναι πριν ή μετά το Άρης ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ Άρης. Τέλος του μήνα είναι, τώρα δεν θυμάμαι. Το ΠΑΟΚ Άρης είναι 23-24. Άρα παίζει. Μετά. Άρα είναι μετά. Μετά είναι Τετάρτη. 26-27. Λέω ότι θα δεις ότι σε αυτό το παιχνίδι και κλωτσιά θα υπάρχει και θα διεκδικήσουν το 10, το 15, το 20% που έχουν να προκριθούν, θα το διεκδικήσουν. Θα δεις άλλο Πανιόνιο. Καλά θα κάνουν. Ναι, αυτό λέω. Πάντως να σου πω κάτι. Ο Μασούρας που πήγε στον Ολυμπιακό, ποια ομάδα πήγε. Αυτό ήθελα να σου το ρωτήσω. Ο Μασούρας τον πήρε ο Ολυμπιακός και τον έδωσε πίσω στον Πανιόνιο. Δεν το κατάλαβα. Στον Ολυμπιακό παίζει. Αυτό δεν έβγαλε το δεύτερο γκολ το άκυρο χθες του Ολυμπιακού που ήταν άκυρο και το μισό. Ο Μασούρας έβαλε γκολ. Δεν ξέρω. Ναι. Πραγματικά άκουσα το όνομα του Μασούρα. Άκουσα το όνομα του Μασούρα στο. Στο 4-0 με τη Λάρισα έβαλε γκολ, νομίζω. Ναι. Και τώρα χθες με τη Λαμία το δεύτερο γκολ, η σέντρα που κάνει, που έχει βγει η μπάλα έξω, ο Μασούρας την κάνει. Ναι. Ωραία. Γιατί τον. Κάποιο ο speaker. Γιατί, για να μην λέω ψέματα, θα δώσουμε 10 λεπτά. Στο 1-1, επειδή ήθελα ένα γκολ να βάλει ο Πανίνος για να πιάσω το τέτοιο, τα τελευταία 10 λεπτά τα είδα και σαν άκουσα το όνομά του, επειδή Μασούρα. Και λέω τον πήρε ο Ολυμπιακό. Αδελφό του πρέπει να. Και ο Σταγιάννενα, ποιος πήγε, δανεικός, πριν παίξουνε, πριν παίξει η Γιάννενα Ολυμπιακός. Ο Μάνος. Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν έχει σχέσεις
ο Πανιώνιος. Μα εγώ δεν είπα ότι. Μα λες, πάντα πάει με τους μεγάλους στο πρωτάθλημα. Με τον ισχυρό. Μπράβο, με ποιους έχει αλυσβερίσει. Με αυτή τη στιγμή. Αλυσβερίσει, ποιους έχει αυτή τη στιγμή. Ωραία, ρε. Ο Παζιάννενα και ο Πανιώνιος. Θα σου πω. Ο Πανιώνιος θέλει να τα έχει καλά με όλους τέτοιοι. Για να μπορεί και από τις. Γιατί αυτή τη στιγμή στην ΕΠΟ μπορεί να λέμε έτσι. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει δύναμη στην ΕΠΟ, έχει και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω τόσο πολύ. Φίλε, θέλει να τα έχει καλά με όλους ο Πανιώνιος. Ό,τι μπορεί να, να κάνει. Λίγο. Από ποιον πήρε παίκτη ο Ολυμπιακός, τον Πανιώνη δεν πήρε. Τον αγόρασε. Ναι. Και ο Μάνος δεν πήγε από τον Σταγιάννα, στα ναι, ναι. Τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Αυτές οι δύο ομάδες λοιπόν, ναι, ναι. Άρα δεν είναι, δεν είναι με τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Και άλλη μία ομάδα ναι. Παίρνει ανελιπώς, μόλις μένουν ελεύθεροι παίκτες στον Ολυμπιακό, πώς γίνεται και τυχαίνει πάει στον Άρη. Ελεύθεροι. Ελεύθερη. Ελεύθερη. Είπα ελεύθερη. Ναι. Πώς τυχαίνει, πας στον Άρη. Ο Μάνος δεν πήγε ελεύθερος. Δανεικός πάει. Προσέχω έτσι. Τι λέω. Είπα πώς γίνεται με το πώς μόλις μένουν ελεύθεροι οι παίκτες στον Ολυμπιακό, κάποιοι πηγαίνουν στον Άρη. Θα σου πω. Γιατί δεν ενδιαφέρεται καμιά μεγαλύτερη ομάδα από τον Άρη για αυτούς. Ο Σιώπης, π.χ., σε ποια μεγαλύτερη ομάδα μπορούσε να πάει δεδομένα από τον Άρη στην Ελλάδα, εφόσον δεν είχε άλλο προορισμό εκτός. Προφανώς έψαξε, λέω εγώ. Στο εξωτερικό να βρει ομάδα δεν βρήκε κάτι καλό και στην Ελλάδα στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή, έτσι, δεν το θέλει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, Ολυμπιακό ήταν. Η φιλοδοξία του Σιώπη ποια ήταν. Στην Ελλάδα, να λέω. Έρθει σε μια ομάδα στην Ελλάδα που απουσιάζει από το πρωτάθλημα τη πρώτη ηλικία 4 και 5 χρόνια. Καλά, τώρα, αυτό τώρα που λες και 10 χρόνια να απουσιάζει. Ο Άρης είναι Άρης. Αυτό που λέω. Ο Άρης είναι Άρης. Έχει εκτόπισμα. Ο Άρης είναι Άρης, εγώ δεν το αφήσω. Δηλαδή. Μα σου λέω. Απάντησε μου εσύ σε αυτό. Τα δεδομένα των τελευταίων ετών λένε άλλα πράγματα. Απάντησε μου σε αυτό. Εσύ, δηλαδή, αν σου παίχτης. Μα δεν μου απαντάς όμως. Ποια ομάδα ζήτησε εκτός. Δηλαδή, μεγαλύτερο και σαν όνομα και σαν brand name, οτιδήποτε. Brand name και όνομα το ίδιο. Βλακεία. Πλεονασμός. Ποια ομάδα ήθελε. Αυτό θα μπορούσε να το πεις αν τον ήθελε ο Άρης και η ΑΕΚ και είπε: όχι, θα έρθω στον Άρη. Τότε θα ήταν ύποπτο. Θα πω εγώ. Ο Άρης ήταν η μεγαλύτερη ομάδα που τον ήθελε. Ποιο τον ήθελε το Σιώπη. Κατάλαβα. Άμα ήταν μεγαλύτερη. Ποιο τον ήθελε. Ποιο τον ήθελε. Μα δεν τον ήθελε καμιά μπορεί μεγαλύτερη. Μπορεί να ήταν τέτοια η εντολή, Ζάχο. Ποια εντολή. Ποια εντολή, Ζάχο μου. Ποια εντολή. Ποια εντολή, Ζάχο μου. Ποια εντολή. Ό,τι θα μείνει ελεύθερο, θα σε αφήσουμε ελεύθερο να πα εκεί. Άντε, στην τάδε ομάδα. Μα δεν έχει άλλη πρόταση. Α, ούτε τον ήθελε. Τον ήθελε. Μα τον ήθελε κανένα άλλο. Πού ξέρει εσύ αν είχε πρόταση και δεν την πνίξανε. Δεν θα τη βλέπαμε, ρε. Δεν θα τη βλέπαμε, φίλε. Δεν θα τη βλέπαμε. Θα τη γιατί βλέπαμε. Όταν θέλουν αυτοί να δώσουν. Όταν θέλουν να δώσουν διαταγή ένα παίκτη να πάει. Γιατί είναι θέλουν... επιστήμονε αυτό το θέμα. Το, να θέλουν το να δώσουν... κάνανε πάρα πολλά χρόνια και είχαν πάρα πολλέ ομάδε δορυφόρου. Το καταφέρουν μια χαρά. Το να θέλουν να δώσουν διαταγή και οτιδήποτε θέλουν θεμητό είναι, αλλά δημοσιογραφικά ή από τον ατζέντη του θα μαθαίναμε ότι εκτό τον Άρη το θέλει. Και η Άντελεκ το θέλει και η ΑΕΚ το θέλει και ο Πανιλιακός. Ποιος δεν... ρε Γιάννη είναι άλλος Μασούρας που είναι από τη Λάρισα. Αυτός που έπαιζε χθες τον Πανιόνιο ή αυτός που παίζει τον Ολυμπιακό. Αυτός που έπαιζε χθες τον Πανιόνιο μάλλον. Γιατί αυτός που παίζει τον Ολυμπιακό νομίζω τον Πανιόνιο. Γιατί ήταν μπερδεύω, εγώ άκουσα Μασούρας ρε παιδιά. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Μας ακούει. Άλλος Μασούρας είναι από τη Λάρισα λέει. Από τη Λάρισα προφανώς θα σου πήγε στον Πανιόνιο. Ναι. Όχι αυτός που είναι στον Ολυμπιακό. Τα έχουμε μπερδέψει. Ναι ρε φίλε, αυτός που είναι στον Ολυμπιακό από τον Πανιόνιο τον πήρε. Από τον Πανιόνιο είναι εκείνος άστο. Μεταγραφή. Έτσι ξέρω εγώ τώρα. Εγώ αυτό ξέρω. Κάνω λάθος. Εγώ αυτό ξέρω και άκουγα χθες Μασούρα και λέω συγγνώμη, τον πήρε και τον ξανάδωσε πίσω. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα. Εντάξει, μας λέει ο Γιάννης, μας λέει άλλος Μασούρας είναι από τη Λάρισα. Εντάξει. Είπαμε ο ίδιος, δεν είπαμε ότι είναι ο ίδιος. Εγώ είπα, κατάλαβα ότι είναι ο ίδιος. Δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. Να τον πήρε και να τον άφησε. Όχι, όχι. Μα πώς γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, έτσι μια μικρή απόδειξη ότι ούτε τα Γιάννενα ούτε ο Πανιόνιος. Για μένα δεν είναι απόδειξη, γιατί αυτό είναι κύπελο. Το κύπελο θα το διεκδικήσει, φυσικά. Δεν θέλει λέει, και να το κατακτήσει. Το λέω για τους παίκτες. Ναι. Και οι δύο ομάδες αυτές έχουν αλυσβερίσει με ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ή πήγανε από αυτές τις ομάδες του Ολυμπιακού, ή από τον Ολυμπιακό πήγανε σε αυτές τις ομάδες. Τώρα, από την άλλη την πλευρά υπάρχει ο Ατρόμητος που έχει αλυσβερίσει με τον ΠΑΟΚ. Όχι Έλα Ουάρντ, όχι φύγε Γιαννούλη, όχι Χατζησαία, κάτσε εκεί. Για Γιαννούλη έχω ένα τέτοιο. Έτσι. Αλλά. Αγωνιστικά είδαμε ότι ο Ατρόμητος πριν παίξει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ήταν η μόνη ομάδα που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και σας ρωτώ, πείτε μου μια ομάδα των μονίμων πρωταθλητών εδώ στην Ελλάδα που ήταν φύλλα προσκύμενη, δορυφόρος με λίγα λόγια εντός παρενθέσεως των συγκεκριμένων και έκοβε βαθμούς. Εσύ όταν λες ότι ήταν ο Άρης με τον Τάτο. Φίλοι να μου πούνε. Με τον Τάτο και τον Ζαραδούκα που, λες, που πήρε ο Άρης τον Τάτο, τον Ζαραδούκα και τον τέτοιο.
τώρα αυτό που ρωτάω. Και χρονιά που πήρε Τάτο, Ζαραδούκα και τέτοιο, 2-2 ναι, με ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Και Διαμαντάκο. Και Διαμαντάκο. 2-2 με ισοφάρισε στο 88 Ολυμπιακός. Ναι, Ολυμπιακός τότε. Με ισοφάρισε στο 88. Ναι, να σου πω τώρα όμως. Ολυμπιακός τότε. Έχασαμε σφαγή εκεί. Ολυμπιακός τότε. Ναι, τι είχε απόσταση από το δεύτερο, καμιά 18 βαθμούς. Όχι, κάνεις λάθος. Εγώ κάνω λάθος. Ένατη αγωνιστική στο Χαριλάου. Ναι. Το ξέρω γιατί πληρωνόμουμε άσο. Ένατη αγωνιστική στο Χαριλάου. Πες και δες πόσους βαθμούς είχε διαφορά. Εσύ τώρα δεν είχες με τον Ατρόμητο διαφορά. Δεν είχε με τον Ατρόμητο διαφορά. Είχα, τότε είχα. Γιατί, γιατί δεν σε έπαιρνε και ένα χι να φέρει. Όχι. Πόσο όχι. Όχι, δεν με έπαιρνε. Δεν σε έπαιρνε. Όχι. Εντάξει. Δεν με έπαιρνε. Okay, okay. Εντάξει, να τα χαλάσουμε εδώ. Είπαμε και οι δύο, γι' αυτό είναι να ανοίξουμε και τις γραμμές, για να βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι. Θέλω να σου πω κάτι για, τον, για τα 10 λεπτά που είδα, μάλλον 15. Ναι. Να πω την αλήθεια. Είδα από εκεί που ισοφάρισε ο Πανιώνιος. Γιατί είχα ελπίδες. Ναι, είδα. Και βλέπω, εγώ δεν ξέρω, τώρα σε 75 λεπτά μπορεί να ήταν καλός ο Γιαννούλης. Όλο το μάτς δεν έπαιξε. Δεν μ' άρεσε ο Γιαννούλης. Ωραία. Είδες τι είναι για άλλη μια φορά. Τώρα θα μου πεις ένα παιχνίδι, ρε φίλε. Μπορεί να μην ήταν καλός. Εσύ μου λες δεν ήταν καλός. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι. Δεν μ' άρεσε με. Λέω. Και όλοι οι είναι... δεν μ' άρεσε. Είδες τι είναι να είσαι μπακ στον Ατρόμητο και τι είναι να είσαι μπακ στον ΠΑΟΚ. Στον... Δηλαδή η πίεση είναι διαφορετική και η φανέλα είναι διαφορετική. Τον έκανε εκεί στον γκολ στο 1-1. Δεν τον έκανε ούτε ο Ρονάλντο, ούτε ο Μέση. Τσατσούλης, Ματσούλης, πιο Κατσούλης, Μάθος Κατσούλης. Ναι, δηλαδή. Ο Ζαχαρίας. Άρα, ο Ζαχαρίας Κατσούλης. Χεράς ήταν ο Ζαχαρίας Κατσούλης. Πολύ τρυποντάκι. Ειδήσα το πλάι. Ακριβώς, τα θυμάσαι. Βλέπω ήσουν τότε ανελιπώ στο Παλέντεσπορ Τρέγια. Μα είναι η ομάδα που έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην πόλη μας. Και έχει και ιδιόκτητο γήπεδο. Δεν νοικιάζει. Ποιο, το ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Sports. Ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ιδιόκτητο. Εσύ ούτε έμφυα δεν πληρώνεις. Ναι, πληρώνω έμφυα. Στο μπάσκετ. Πληρώνω. Πού πληρώνεις, δεν πιάσα. Εδώ έκανε. Ούτε έμφυα δεν πληρώνεις. Εδώ άλλο άφησε τέτοιο και έκανε τα αποδυτήρια με δικά του λεφτά. Όσο είχε τα λεφτά, τα έκανε τα. Έβαψε και τις καρέκλες. Τι έκανε, άλλαξε τις καρέκλες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και χειρότερα. Μέσα όταν ήταν ο Δρόσος πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Ο Δρόσος, πού πήρε και τα, όταν έφυγε, πήρε και τα 20 κουστούμια της αποστολής. Καλά έκανε. Δεν είχε κουστούμια ο άνθρωπος. Τα 20 κουστούμια των καλαδοσφαιριστών. Λοιπόν, πάμε. 2,5 εκατομμύρια ευρώ έσοδα τότε από τα διαρκείας είχε πάρει. Δεν είχε ξαναπάρει τόσα λεφτά ο πασχετικός ναι, ΠΑΟΚ από διαρκείας. Δεν θυμάμαι και ποια χρονιά αυτή είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Και εγώ στις χρονιές δεν μπορώ να θυμηθώ ονόματα παίκτες. Από το 2000 και πάνω είναι σίγουρο. Λοιπόν, εδώ αυτό το θέμα θα πούμε. Τίποτα για τον Όφη το θεωρείς μη υπαρκτό. Θα το πούμε. Εγώ επειδή θυμάμαι, γιατί αυτή η φάση, αυτή η υπόθεση, φάση, ωραίο αυτό, αυτή η υπόθεση έσκασε πέρσι και το θυμάμαι καλά, γιατί ήταν η αρχή του πρωταθλήματος και μπορώ να δώσω έτσι λίγο περισσότερα τα φώτα μου. Βγήκε σήμερα αυτή, δεν ξέρω βέβαια τι είναι αυτή η Επιτροπή Δεοντολογίας και τι δύναμη έχει. Φυσικά τη ΕΠΟ είναι, έτσι. Είναι, χωρίς να είμαι σίγουρος, γιατί δεν ανακατεύουμε πολύ με αυτά, είναι η συγκεκριμένη επιτροπή ελέγχει ύποπτους αγώνες. Ναι. Και τι έκανε, το είπε τώρα και το απογευματάκι, το άκουσα στα αθλητικά στην ΕΡΤ. Το θέμα έχει σκάσει και βγήκε μια απόφαση υποβιβασμός του Όφη. Και το πρόστιμο μου αρέσει. 3.150.000. Ναι, και τα 100... έτσι. Ναι. Κάποιοι, τι είναι αυτοί, εισαγγελέας, τι είναι αυτοί, ξέρω εγώ. Ένα λεπτό. Τον υποβιβασμό του Όφη, είμαστε στο All About Arts φυσικά, εισηγείται στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, το ερευνητικό τμήμα με εισηγήτρια, την πρωτοδίκη Νίκη Ρεβίθη. Νίκη Ρεβίθη. Που διαπίστωσε ότι τέλεσε το αδίκημα της δωροδοκίας στον αγώνα του πρωταθλήματος με τον Αιγινιακό την περασμένη περίοδο. Τι έγινε, να το πω εγώ, μια που εσύ ήσουν στην Αλφα Εθνική και δεν τα έκανες. Δεν θυμάμαι βέβαια τον πρόεδρο τότε του. Αυτός πρέπει να είναι ο πρόεδρος που κατηγορείται. Μπουλόκος αυτός. Ναι. Το λες και εύσωμο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τι εύσωμο, Μαρινάκης μπροστά του αδύνατος. Ναι. Τι είχε κάνει ο κύριος αυτός. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Δεν είναι, εικασία. Αυτό υπάρχουν στοιχεία, είχαν βγει πέρσι κιόλας. Ότι με έξοδα τα συγκεκριμένα του ανθρώπου, το οποίο προφανώς τα πίστωσε στην ΠΑΕ Όφη, ξέρω εγώ, ειδικά του τέλος πάντων, έφερε τον Αιγινιακό με το πλοίο με έξοδα του Όφη. Έτσι. Ναι. Και εκεί τα που κοιμήθηκαν και κάναν και ράν. Και το μάτς αυτό έληξε και 6-0. Το γράφει κιόλας. Και φυσικά, αμέσως μόλις έσκασε αυτή η υπόθεση, τον πάυσανε από ο πρόεδρο. Αμέσως. Τον πάυσαν. Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ τέτοιο. Δηλαδή, λες και άμα τον έχεις παύσει, εγώ δεν λέω ότι θα πέσει Όφη, αλλά λες και επειδή τον έπαυσες, πάβει να υφίσεται το αδίκημα. Φοβερή λογική. Τι λογική είναι αυτή, μπορώ να την καταλάβω. Λοιπόν,
Και τώρα φυσικά μετά από ένα χρόνο και έρχεται ο λογαριασμός. Που αν θέλεις, κοίτα, αν υπήρχε ένα σοβαρό πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν υπήρχε ένα σοβαρό πρωτάθλημα, φυσικά έπρεπε να πέσει ο Όφη. Έπρεπε να πέσει. Αυτό λέει η κοινή λογική. Και μην βγει κανένας μου πει, γιατί και ο Άρης, να το ίδιο θα μπορούσε. Το ίδιο θα έλεγα. Έφερε με έξοδα τη τέτοια στην ομάδα, του κοίμησε. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πέσει. Όπως έπεσε ο Ηρακλής. Σου είπα αν υπήρχε ένα σοβαρό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν το έπιασε αυτό. Σωστά το είπες. Ναι. Και εσύ, δηλαδή, είναι από τα λίγα που συμφωνούμε οπαδικά. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Λογικά, επειδή έχουμε εκλογές, τάσο δύσκολο βλέπω να γίνει και κάτι, να σου πω την αλήθεια. Φυσικά πάλι δεν λέτε να ευχαριστώ που πάει να τα αλλάξει ο Ιβάν Σαββίδης και να γίνει σοβαρό το πρωτάθλημα επιτέλους. Αυτό ο Σαββίδης το άλλαξε, δηλαδή. Όχι αυτό, ρε φίλε. Ποιο άλλο. Θα έρθει ΒΑΡ, θα έρθουν ξένοι διαιτητές και τα λοιπά. Να έρθουν ΒΑΡ. Να έρθουν ΒΑΡ και ΒΑΡ και ΒΟΥΡ και ΒΑΡ. Αμάν. Τι έγινε, γκολ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα έμαθες. Όχι, δεν τα έμαθα. Υπάρχει. Θα πάμε 9 θα το κάνουμε. Ένα θα το κάνουμε κατά επιτροπή αφού είπε παρατέταρτο το πάει. Άλλος. Τι υπάρχει. Το χάος. Βγήκε και 10 πάλι. Τον έχει φάει τον άνθρωπο. Λοιπόν, διεθνές ένταλμα σύλληψης. Προχθές σου το είπα. 46χρονο φυγά. Σε σημασμένος ο ποδοσφαιριστής. Που παραδόθηκε. Σήμερα παραδόθηκε ένας ποδοσφαιριστής, ένας από τους δύο που μείναν εδώ. Ένας που βαρούσε ήταν ποδοσφαιριστής. Να πούμε ότι ήταν τρεις. Ναι. Οι δύο αστυνομικοί. Αυτοί που καταζητούνταν για τον ξυλοδαρμό, τον άγριο ξυλοδαρμό του Τζίλου. Δύο δεν έλεγαν αστυνομικοί ήταν. Ο ένας ναι. Είναι ήδη στο εξωτερικό. Ναι. Έχει δύο ημέρες που έφυγε και οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται προς τη Ρωσία μεριά. Και ο άλλος σήμερα, ένας εκ των δύο που μείνανε, είναι σε σημασμένος ποδοσφαιριστής. Τι θα πει σε σημασμένος ποδοσφαιριστής. Σημασμένος είναι ότι έχει ξανασυλληφθεί, είναι φακελωμένος. Πρώην ποδοσφαιριστής. Έχει κάνει επιλήψιμες καταστάσεις. Κλοπές, ναρκωτικά, όπλα, δεν ξέρω. Καλό παιδί. Αυτό ναι. Θα πει σε σημασμένο. Προχθές, περίμενε, δώσαμε 15. Ναι. Προχθές όταν το διάβασε την Τρίτη, που μου λες διέφυγε, και σου λέω επειδή διέφυγε, δεν μπορούν να υπάρχει, μπορούν να το συλλάβουν σε ξένη χώρα. Σωστά το είπες. Πώς, λοιπόν, τι. Το διαβάζω λίγο για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Εξελίξει στην υπόθεση του ξυλοδαρμού του διαιτητή Θανάση Τζίλου, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 46χρονο Δέλτα Μη, ο οποίος έχει διαφύγει στη Ρωσία. Τρέχουν οι εξελίξεις. Πριν από 1,5 μήνα για τον ξυλοδαρμό του Τζίλου στη Λάρισα, σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως, κατά του 46χρονου Δέλτα Μη, ο οποίος διέφυγε στο εξωτερικό, πιο συγκεκριμένα στη Ρωσία, έχει εκδοθεί πλέον διεθνές ένταλμα σύλληψης. Με τις αρχές να βρίσκονται στα έγκριτα του και τον κλειό να σφίγγει γύρω του. Δεν θέλω να τοποθετηθώ. Ας αποφασίσει η δικαιοσύνη. Διάβασα απλά. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αν ήταν κάποια. Αν φωτογράφιζαν οι συγκεκριμένοι αυτοί τρεις μία ομάδα εδώ τη Θεσσαλονίκη. Και δεν φωτογράφησα μια άλλη ομάδα που εγώ δεν ξέρω ακόμα ποια ομάδα είναι. Δεν ξέρω πραγματικά ειλικρινά. Δεν ξέρω. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Κανένας μας δεν ξέρει ποια ομάδα φωτογραφίζουν. Κανένας μας δεν ξέρει ποιος είναι αντιπρόεδρος μεγάλης ΠΑΕ. Κανείς δεν ξέρει ποιοι χτύπησαν και ποιοι έδιναν τον Τζίλο. Κανείς δεν ξέρει ποιοι τους έβαλαν. Θα το μάθουμε όμως. Πιστεύω ότι σε 1, 2, 3 χρόνια θα μαδευτεί σιγά σιγά. Λοιπόν, θα περιμένουμε όλοι να δούμε ποιοι ήταν αυτοί. Και πιανού συμφέροντα εξυπηρετούσαν. Αλλά μην βιαζόμαστε και ότι τώρα 1,5 μήνα έχει που έγινε. Σιγά τώρα. Δεν είναι και για το θέμα της Μακεδονίας που στείλαν μηνύματα στους βουλευτές να μην ψηφίσουν και τους τσαλακώσανε, τους γραπώσανε, τους βρήκανε μέσα σε ώρες. Ούτε είναι αυτοί που κοπάνησαν τον μπουτάρι για να συλληφθούν για το θέμα πάλι της Μακεδονίας. Δεν είναι τέτοιες οι καταστάσεις. Δεν είναι και τίποτα σοβαρό αυτό που έγινε. Σιγά τώρα. Να περάσει κάνα 3 μήνες ακόμα, θα έρθει το καλοκαιράκι, θα έρθει ξανά το φθινοποράκι, θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Έλα μωρέ, τι έγινε τώρα. Εντάξει, έφαγε 5 μάπες να πούμε ο διαιτητής τώρα σιγά το πράγμα. Θα μπει και το ΒΑΡ, θα υπάρχει αξιοπιστία, μια χαρά θα είμαστε. Μα δεν το βλέπω φέτος το ΒΑΡ, από του χρόνου λέει τώρα. Τέλος πάντων, εσύ τι περιμένεις. Από του χρόνου, ναι. Από το μέση λοιπόν, του πρωταθλήματος. Απλά ενημερώνουμε πως και ένας εκ των δύο, ο οποίος είναι σε σημασμένος ποδοσφαιριστής, 28χρονος, από ό,τι λένε, παραδόθηκε από μόνος του στις αστυνομικές αρχές. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο? Έχουμε. Προχώρα. Μία αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Μάνταλος για την άσημη χειρονομία που έκανε προς το Βιερίνια στην ισοφάριση της ΑΕΚ στο ντέρμπι της Κυριακής. Την εκτεί τώρα. Τώρα που μιλάμε, γιατί έγινε εδώ διακοπή?
Δεν ξέρω γιατί έγινε. Είναι... Κάτι για ξεκούραση, δώσανε. Α, πέσανε τα φώτα, λέει ο Γιάννης. Πέσανε φώτα. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Έχω μια προσωρινή διακοπή στο Ατρόμητο ΣΑΕΚ. Το ότι δεν παίζει ο Μάνταλος είναι καλό για την ΑΕΚ βασικά. Εγώ το θεωρώ μια και κάτω από μετριότητα. Και πιστεύω ότι αν πέρσι δεν είχε τραυματιστεί, καλά να είναι το παιδί στην υγεία, εντάξει. Αν δεν είχε τραυματιστεί, νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν θα έφτανε να είναι στο μάτι της Τούμπας να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Έτσι λέω. Δεν ξέρω αν δεν είμαι εμπαθής. Νομίζω ότι είναι μια μετριότητα. Δηλαδή, ρε Μάνταλε, τι πήγες έκανες αυτή τη χειρονομία, ξέρεις τι έκανε. Ναι, εντάξει. Τι έκανες δηλαδή. Ότι ισοφάρισες μέσα στο γήπεδό σου την ομάδα που σε περνάει 14 βαθμούς, 16 στην ουσία. 17 είναι και σε περίπτωση ισοβαθμίας. Τι πήγες να κάνεις δηλαδή, τόσο λαϊκιστής. Ξέρουμε ότι ήσουν έτοιμος για μπούλο με τον Μελισανίδη με την απόδοσή σου, γιατί σέρνεσαι. Σέρνεσαι και κανένας δεν συζήτησε για μεταγραφή. Κανένας δεν συζήτησε για μεταγραφή. Είσαι στον Αδύρ. Στον Αδύρ βρίσκεσαι, Μάνταλε, της ποδοσφαιρικής σου καριέρας. Ούτε ο Αγροτικός Αστέρας δεν σε παίρνει, ούτε ο Κυλκυσιακός, ούτε η Δόξα Κρανούλας. Και κάνεις λαϊκισμούς με χειρονομίες κατά του Βιερίνια κτλ. Μπας και σώσεις την παρτίδα. Έτσι δεν γίνεται, μεγάλε, Μάνταλε. Άλλαξε το πάρτο λίγο αλλιώς για να κάνεις κανένα συμβόλαιο καλύτερο στα μετέπειτα σου χρόνια. Κατάλαβες. Αυτά και για τον κύριο Μάνταλο. Να πούμε πότε παίζει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό μια που είπες τώρα, γιατί δεν θέλω την άποψή σου, είναι βέβαια. Για τον βλέπω αυτό να τον παίκτη. Δεν ξέρω. Ποιο για τον. Για τον, για τον Ντουρμισάη. Ναι. Σου αρέσει αυτός ο παίκτης. Χτάρα είναι. Χτάρας είναι. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πολύ πάρα πολύ. Τουλάχιστον σε αυτό, τουλάχιστον το πρωτάθλημα, όπως λέω, είναι καλός και στο ψηλό. Είναι πάρα γρήγορος. Εκτόπισμα και με πλάτη παίζει. Είναι πολύ καλός. Δεν ξέρω. Πολύ μεγάλη. Πες στο Θόδωρο να δώσει μια εντολή στο Βαγγέλη. Ποιο είναι, ποιο Βαγγέλη. Ο Θόδωρος να δώσει μια εντολή στο Βαγγέλη. Πάρα τηλέφωνο του Βαγγέλη. Το Βαγγελάκι. Να πάρουμε το μεγάλο, τον Ιβάν, εσύ φίλε, γιατί να πάρουμε το Βαγγέλη. Αφού είμαστε. Δεν έχει σχέση. Όχι, με. Δε, έχει δε, με τον. Δεν τα πάει καλά. Έχει με τον Γατούλη. Πώς λέει Γατούλη. Γατούλη. Έχει με τον Χοντρούλη. Γατούλη, Χοντρούλη. Δεν έχει και με τον Ιβανούλη. Με όλους έχουμε. Με τον Ιβάναρο δεν έχει. Ναι, με τον Ιβάναρο. Ιβάν, Ζάχο Ιβάν. Το φορούσε ο Ιώ Σαββίδη. Το καπέλο. Ποιο καπέλο φορούσε στο ΑΚΑ. Όχι, δεν ήταν. Δεν το είδα το μάτσο. Αφού έβλεπα τον Άρη. Παραλλαγής. Ναι. Ιβάνο τρομερός ταμπέλα. Είδα, ήταν με δύο αδύνατους ήταν μαζί ο. Καλά, άμα δεν είναι αυτός με τα παιδοβούβαλα. Ναι. Ποιος θα είναι, ρε φίλε. Εγώ και εσύ προφανώς. Εγώ και εσύ μόνοι μας είμαστε. Άμα δει κανείς. Ας δεν φάμε την καρπασιά. Άμα έρθει και δεν σε κάνει τέτοιο απέναντι σε αυτούς τους άσβερκους. Κοίτα, δεν είμαστε και τίποτα ψεύτικοι. 1,86 ο καθένας είμαστε. 85 είμαι εγώ. 1,85. Μετρώσαμε. Αυτό ήταν 86. Με 85 λέει. Ναι. Μετρός ένα πόντο. Ένα πονταλάκι μετρός. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές, έτσι. Έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα στα αγωνιστικά τι να πούμε, ρε φίλε. Επανέρχεται, εντάξει, επανέρχεται ο Γιουνές. Τραυματίας ο Διαμαντόπουλος, βλέπω. Τραυματίας ο Διαμαντόπουλος, επανέρχεται ο Γιουνές και ο Τόνσο φυσικά. Επαναλαμβάνω, είναι ένα παιχνίδι της Δευτέρας. Δευτέρα είναι ο Άρης, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Πάω και Κυριακή, ο Άρης Δευτέρα. Δηλαδή, όταν θα έρθουμε τη Δευτέρα για την εκπομπή, μόλις θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Πώς, για πες το. Δευτέρα ο Άρης είναι 7 η ώρα. Ναι. 9 τελειώνει, συνεντεύξεις κακό. Εντάξει, 10 παρά. Ωραία. Και θα μπούμε κατευθείαν. Εντάξει, 10 η ώρα. Άρης πρώτο θέλω. Εκπομπή, οπότε κάτι μόνο σου εκεί. Ναι. Τι θα είναι, γιατί θα είναι Άρης. Άρης θα είναι εκπομπή, ρε, φίλε, τι, θα παίξει ο Άρης τότε Δευτέρα. Κάνε και να πάρουμε ένα ρεπό, ξεκουραστούμε κι εμείς. Καλά, πάω ο Ολυμπιακός, θα πέσει την Κυριακή. Άρης θα είναι εκπομπή μόνο. Το ξέχασα το πάω κολυμπιακό, θεωρείτε το με. Αρθώ να κάνω την Κυριακή με τον Γιουργάκη το βράδυ. Ναι ρε φίλε, τα μάμι είναι. Τα μάμι, αρθώ να κάνω την Κυριακή. Αυτό που λες για Κυριακή, επειδή τα συζητάμε, δεν έχουμε πρόβλημα να τα συζητάμε στον αέρα. Τώρα βέβαια, εγώ το λέω ρε. Δεν ακούει βαθύλακος, πες. Ποιος βαθύλακος και ανοιχτόλακος, άσο το. Ποιος βαθύλακος μου λες, έχω πρόβλημα, εγώ στον αέρα το συζητάω. Λέω, καλύτερα για μένα. Καλύτερα είναι Κυριακή βράδυ να είχαμε εκπομπή παρά Παρασκευή. Ναι. Δεν συμφωνείς. Από του χρόνου τώρα. Όχι, λέω γενικά. Ρε, τι από ποιο χρόνο. Κάτσε, ποιο χρόνο, ποιο ζει, ποιο πεθαίνει. Όταν λέω το φίλο μου, το λέω τον Γιώργο, το φίλο μου, τον Κοκ. Το λέω εσύ, πρόσεξε, Παρασκευή απόγευμα, κανονίζουμε για Σαββατοκύριακο που θα πιούμε καφέ. Το λέω και πού θα πιούμε καφέ, ρε, αύριο Σαββάτο πρωί. Από τώρα λέει, μου λε, για άσε να ξημερώσει, ποιο ζει, ποιο πεθαίνει, λέει, σε 10 ώρες. Και εσύ μου λες τώρα μετά από μήνες. Εγώ ξέρω τώρα γιατί το λες. Για ποιο πράγμα. Γιατί το μύδι που κυκλοφορείς μόνο Παρασκευή. Ωραία, φίλε, είσαι πολύ, πολύ απάτη. Και από ό,τι έμαθα είναι και special το. Πω, 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 πω. Το κουκλί. Όχι, μωρέ.
Εντάξει. Είσαι κακός. Δεν βλέπει καλά. Δεν βλέπει καλά. Ή δεν βλέπει καλά ή έχει κρυφά χαρίσματα και δεν το ξέρουμε. Τι βλάξει. Αποφάσισε. Το πρώτο. Αποφάσισε. Δεν βλέπει καλά. Λοιπόν. Ας το πιστέψουμε. Θα λείπουμε. Δεν ξέρω. Αύριο είναι και ντέρμπι. Την είπες ότι έπιγε στο στίγμα 46 απόδοση. Της πήρα δώρο. 40 μπουμπονιέρες είναι αυτά που πήρες. Ένα ευρώ έχει μπουμπονιέρα εσύ. Τι έχει. Ένα ευρώ έχει που βγει. Και με ένα ευρώ. Αν κάνει το Άρη, ένα ευρώ έχει. Αν κάνει το Πάο και πάω. Πόσα έχει ρε παιδιά. Τέσσερα. Ναι. Είναι μπουμπονιέρα πρωταθλητή για αυτό. Μεζαγοράκι είχε ένα 20, ναι. Με πατατούδι είχε 80 λεπτά και με γούμενο πλήρωνε αυτό που την έπαιρνε. Ναι. Μπουμπονιέρα πρωταθλητή πρώτη φορά είδα ρε για 4 ευρώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές. 23-10. Καλά και με 1000 θα έχει. Άμα την βάλει μέσα κανένα. Κάνα χρυσαφικό μπορεί να και με 1000. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αμέσως ποιος θα πάρει, κανείς δεν πάρει. Άμα δεν πάρει, θα συνεχίσουμε να λέμε. Τώρα όλοι είναι μαζεμένοι, κουμπωμένοι. Έρχεται βλέπω. Η Ντερμπάρα, έρχεται η Ματσάρα την Κυριακή. Την Κυριακή ο Πάο κάνει το γύρο του θριάμβου. Τελειώνει η υπόθεση πρωτάθλημα. Πάει στο συν 10, συν 9 είναι, αλλά συν 10 είναι και με την ισοβαθμία. Ναι. Και τελειώνει η υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή, σας έχω πει. Από ό,τι έμαθα, ο ΠΑΟΚ προσέλαβε άλλες 6 καθαρίστριες για τα αποδυτήρια. Γιατί θα γεμίσουν κακάκια. Θα γεμίσουν πάμπερς, είναι χεσμένοι οι άνθρωποι. Έρχονται κουμπωμένοι, κάνουν τα δύνατα δυνατά μέσω προκλήσεων κτλ. Εχθές προχθές, στο site του πλουσιοπάρχου δομημένου κυρίου με το Μούση, να πούμε, ανέρτησαν ένα άρθρο από ουκρανική ιστοσελίδα που ούτε λίγο ούτε πολύ. Έλεγε το ρεπορτάζ από την Ουκρανία ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Γαλατά για το τέλος της αγωνιστικής περίοδου και μετά. Βγήκε φυσικά. Ποια και τι, Γαλατά Σαράι. Γαλατά Σαράι. Μετά το μάτς του Πανιωνίου βγήκε στη συνέντευξη τύπου ο Λουτσέσκου, ο οποίος είπε ότι όλα είναι μαλακίες. Έτσι ακριβώς. Λέω τα λόγια του. Ναι. Του προπονητή του ΠΑΟΚ, εντάξει. Του ντρόλινγκ νούμερο 2. Και δεν το επαναλαμβάνω. Του ντρόλινγκ νούμερο 2, έτσι. Ναι, κατάλαβες. Αυτό. Οπότε. Καλά, αυτά. Νομίζω ότι έγιναν ρόμπα οι συγκεκριμένοι. Ακόμη και αλήθεια να είναι, δεν θα μπορούσε να πει τώρα τίποτα, εφόσον το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη. Ναι, αυτό θα το δει στο καλοκαίρι. Ωραία, αφού το ξέρανε αυτοί εκεί πέρα οι επιστήμονες, οι κόκκινοι, γιατί δεν το είπαν πριν το μάτσε την ΑΕΚ, ας πούμε. Έχεις ένα δίκιο, το έχεις εδώ. Δεν είναι. Ένα δίκιο, το έχεις. Άρα εγώ το βάζω, το εντάσσω μέσα στα πλαίσια τη προπαγάνδα, τη πρόκληση. Αυτό που θα κάνει, που ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει ο Ολυμπιακός. Okay. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί και στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή. Γι' αυτό όλος ο κόσμος πρέπει να είναι ψηλιασμένος, πρέπει να είναι προσεκτικός, πρέπει να κοιτάει λίγο το διπλανό του. Εδώ κάνανε οι γάβροι για το μάτς. Άκουσαν ότι κάνανε οι απίθανοι. Βάλανε την Τούμπα φωτογραφία. Στο μάτς. Που είχαμε κερδίσει με τους Πυρσούς, ναι, παιδί μου, που είχε καεί όλη η Τούμπα. Φαινότανε από το διάστημα που λένε ότι φαινότανε. Σε εκείνο το μάτς. Με τους Γάβρου, το 1-0, τον Αθανασιάδη, νομίζω. Που αντιγράψατε το δαχτυλί της φωτιάς, λες. Αυτό. Ναι, ναι, αυτό. Πάρ' το, πες το έτσι και. Ναι. Βάλανε αυτό ως κύρια φωτογραφία. Γράψανε. Τώρα το κάνανε, δεν κατάλαβα. Τώρα. Ναι, και τι γράψαν. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με το σήμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Α, μπράβο και. Πρόσκληση ότι θα πάω στο ενδιαφέρομαι, θα πάω. Και είχε καμιά 3.000 συμμετοχές. Πού και το κάνω, στο Facebook. Στο Facebook. Και μόλις το κάναν αυτό, μπήκανε μέσα και αλλάξαν την επικεφαλίδα και γράψανε Ολυμπιακός τέρα 7 από κάτω. Κατάλαβες. Τι πέτυχε με αυτό, δηλαδή. Τίποτα, ρε παιδί μου, τη έλασε τρύπησα, ξέρω εγώ. Ναι, και εντάξει. Πολύ επώνυμοι και αυτά, φίλοι του ΠΑΟΚ, ήταν σε μια γαύρο πρόσκληση. Και φυσικά στο χορταράκι. Γιατί πάτησα κι εγώ, μπήκα. Πάτησα διαγραφή και αναφορά για σπάμε, ψευδί και τέτοια. Εντάξει, τώρα άντε να μην πω. Ναι. Στο χορταράκι τι θα δείξει. Αυτό ρε φίλε. Όχι, τώρα έκανε πω, ο άλλος και στο θέλω Facebook. Θέλω να και σου πω ότι πόσες μορφές προκλήσεων υπάρχει. Κατάλαβες. Μια το ένα, μια το άλλο, μια το παράλληλο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα που κάνανε πέρσι θα προσπαθώ να το κάνουν και φέτος. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε. Έλα, καλησπέρα. Ήμουν σίγουρος, σωστά είναι αυτός ο παιδιά. Του πήγα να πω ότι θα είναι ο Θόδωρος. 4 λεπτά πριν το διάλειμμα. Είδες τι έπιασα, εντάξει. Να τα λέμε αυτά. Τα είδες. Θα κλείσω να πάρω μετά. Όχι, ρε, τι να πάρει μετά. Έχεις 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Παραπάνω, όχι. Άντε, είσαι παραπάνω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε για το ατόπιμα τάσο που πέσανε αυτοί οι κύριοι του πλούσιου δομημένου που λες και εσύ, κυρίου Μαρινάκη.
πάνω στην προσπάθειά τους να βγάλουν το οτιδήποτε για να κατέψουν τον ΠΑΟΚ, βάλανε ότι ο Λουτσέσκο είχε κλείσει με την Γαλατά Σαράι και δεν είδαν οι αθεόφοβοι ότι η Γαλατά Σαράι πριν από 3 μήνες είχε κλείσει το Φατίχ Ερήμ για 5 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε για εντελώς γκασμάδες, ρε παιδί μου. Αυτός δηλαδή που το έγραψε, που το υπογράφει κάτω, δεν ξέρω ποιος είναι, πρέπει να αισθάνεται το λιγότερο βλάκας. Δηλαδή, δεν μπορεί να γράφεις κάτι χωρίς να το έχεις διασταυρώσει και να θες να λέγεις δημοσιογράφος ή ότι κάνεις δημοσιογραφία. Ναι, σωστό. Έτσι, το πρώτα απ' όλα. Μετά από εκεί και πέρα δεν ξέρουν τώρα πώς θα μας αντιμετωπίσουν. Και έχουν μπει στη λούμπα ότι έχουν πουλήσει φυσικά σε όλο το λαό ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ότι παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο και ότι θα έρθουν για να μας κερδίσουν. Και δεν καταλάβανε οι ίδιοι τώρα ότι πρέπει να παίξουν όντως για να μας κερδίσουν. Και δεν ξέρουν τώρα τι να κάνουν. Δεν μπορούν να το διακόψουν. Μαθαίνουν ότι μπαίνει δίχτυ γύρω-γύρω, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αρχίζουν μπαρμπασάβα στα γλυψίματα. Αρχίζουν τώρα και δεν ξέρουν πώς θα επιφέρουν τη δουλειά αυτή εδώ. Σίγουρα έτυχε αυτό το πράγμα, αλλά. Δεν ξέρω αν θα το θυμάται και ο Ζάχος. Είπαμε εδώ από την εκπομπή τη Δευτέρα το βράδυ και μάλιστα το είπα πολύ αγανακτισμένα, γιατί το έλεγα και πέρσι. Το έλεγα και πέρσι, που έκανα τις ασπρόμενες πτήσεις μόνος μου με το Στέλιο του Παπαντονίου. Για δείχτη. Για δείχτη. Είπα δείχτη σε όλο το γήπεδο. Έτσι ακριβώς το είπα. Και το είπα 5 φορές. Δείχτη σε όλο το γήπεδο. Και σε ακούσανε, φαίνεται και έγινε. Δεν ξέρω αν με ακούσανε. Πιστεύω ότι το σκεφτήκαν οι άνθρωποι και καλά κάνανε, γιατί, παραδειγματίστηκαν από την περσινή τραγική κατάληξη που είχε το μάτς να μην γίνει. Δεν είναι, αδερφέ. Ποιος σου λέει ότι κάποιος δεν θα μπει, ας πούμε, στην 7 ή θα πετάξει και μια φωτοβολίδα και θα φύγει, ας πούμε, και θα γίνει φωτιά το ντέρμπι. Καλά κάνουν και το βάζουν παντού, γιατί δεν ξέρεις, οι επιστήμονες δεν ξέρεις τώρα πού και πώς θα στη φέρουν. Τίποτα. Μεγάλη προσοχή. Κοιτάνε όλοι το διπλανό τους, μήπως είναι κανένας ύποπτος, κανένας βαλτός, γιατί συμβαίνουν και αυτά, όμορφα και ωραία. Γιατί είδατε, πέρσι δεν άναψαν ούτε τσιγάρο, δεν τόλμησαν να ανάψει ο κόσμος. Πραγματικά. Και βρέθηκε ένας βλάξ, ένας ηλίθιος, που του έπιασε, να μην πω. Άγιος άνθρωπος. Ναι, άγιος. Και, δηλαδή, πέσανε μέσα, εκατοντάδες ρολά. Αυτός όταν ήρθε ο Μάρτης το άνοιξε και το θυμήθηκε, ο Βλάξ. Όχι, αυτός το σημάδι για να το πετάξει. Ναι, εντάξει, ναι. Και λέει, ο άλλος λέει επίτηδες στο κάτω. Τι να κάνει επίτηδες, ρε, κουκουρούκο. Άκουσε τώρα για από 60, από 50 μέτρα να τον πετύχεις. Για να λέμε την αλήθεια τώρα. Φυσικά και δεν είχε τίποτα ο, πώς το λένε, πώς το λέγανε. Όσκαρ. Που πήρε και το Όσκαρ. Φυσικά, ναι. Άνεργος. Όπως δεν είχε. Άνεργος. Όπως δεν είχε φυσικά και ο Ίβιτς. Αλλά αυτός που τον πέταξε ο ρολό. Τον πέταξε να το χτυπήσει, αλλά δεν πίστευε ότι θα το χτυπήσει. Διαφωνώ για τον Ίβιτς. Δεν πίστευε ότι θα το χτυπήσει, δεν πίστευε ότι θα φτάσει καν προς τα εκεί. Ξέρεις γιατί, Ζάχο. Ναι. Γιατί στη μία περίπτωση χτυπάει, κοίτα, χτυπάει εδώ. Και το, ναι. Χτυπάει πρώτα στον ώμο του, χτυπάει εδώ στο πηγουνάκι του. Ναι. Και κόντεψε να κάνει 16 by bus. Δεν έκανε 16. Στην άλλη όμως περίπτωση, συγγνώμη. Είναι από τα 4 μέτρα ένα κουτάκι μπύρας, το οποίο είναι μισογεμάτο, μισοάδιο, δεν ξέρω. Και το βρίσκει και βλέπεις το τραύμα που έχει, ότι κάνει και ράματα, έτσι. Τα ράματα μόνο μην πάμε τώρα. Και τα ράματα είναι αλλού και το τέτοιο το χτυπάει αλλού. Δηλαδή τι κάνανε, πήγαινε να τον κόψανε με νηστέρι. Μπορεί, ξέρω εγώ, μπορεί να πήγαινε να κάνει συρραπτικό για το Ζάχο, μην πέφτεις. Ρε φίλε, τώρα δεν μπορούσε ο Ίβιτς να συνεχίσει τώρα αυτό, μου λες τώρα. Άκουσε με λίγο. Έλα ρε τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Θα μιλήσω ή θα μιλήσετε, ρε. Όχι, μίλα εσύ, άντε, sorry. Ναι, μα σου λέω, ο Ίβιτς εγώ για μένα θα μπορούσε να συνεχίσει φυσικά, αλλά τα ράματα να ξέρεις ότι τα έκανε ο γιατρός του Παναθηναϊκού, οπότε μην πέφτει σε ατόπιμα. Και ο Ίβιτς πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν πήγε σε ιδιωτική κλινική που είναι χορηγός του Ολυμπιακού. Γιατρός, ξέρεις, επειδή βγήκαν, ναι, δεν ξέρω αν ήταν γιατρός του Παναθηναϊκού, ο ΚΑΠ, άκου τι λέει ο ΚΑΠ τώρα, γιατί τα μάθαμε αυτά, ο ΚΑΠ λέει όταν... Ο ΚΑΠ λέει, επειδή τα διαβάσαμε, τα μάθαμε, εντάξει, δεν κάνω τον έξυπνο, τα διαβάσαμε, δεν τα ξέραμε. Ο ΚΑΠ λέει ότι η ομάδα, η γηπεδούχος ορίζει τον γιατρό που απαγορεύεται να είναι υπάλληλος της ΠΑΕ. Αυτό λέει ο ΚΑΠ, έτσι. Αν το κάνεις αυτό, που το έκανε ο ΠΑΟΚ, έτσι, ο γιατρός του αγώνα ήταν υπάλληλος του ΠΑΟΚ. Αν το κάνεις, η ποινή φτάνει, βέβαια το άκρο ναότων, φτάνει μέχρι και υποβασμό. Αυτό λέει ο ΚΑΠ. Ο Ολυμπιακός δεν γνώριζε ότι ο γιατρός του αγώνα. Γι' αυτό δεν δέχτηκε. Γιατί δέχτηκε. Δεν δέχτηκε. Όχι. Γιατί δέχτηκε να είναι αυτός ο γιατρός. Α, δεν γιατί το ξέρω. Αυτό τον Ολυμπιακό ρώτα. Άμα δεν το ξέρεις. Τον Ολυμπιακό ρώτα.
Άμα δεν το ξέρει. Τον Ολυμπιακό ρώτα. Ρώτα του δικαστέ που το ρωτήσανε ναι. και δεν και απαντήθηκε τι? Ποτέ. Δεν ήταν υπάλληλο ο ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακό γνώριζε εκ των προτέρων ναι. ποιο θα είναι ο γιατρό του αγώνα και το δέχτηκε. Ναι, το ότι δέχτηκε δεν σημαίνει ότι δεν έγινε παρανομία. Το ότι δέχτηκε. Ο ΚΑΠ το λέει, ρε παιδιά. Αφού το δέχτηκε και είναι παρανομία και οι δύο παρανόμησαν το. Φυσικά. Εγώ είπα ότι δεν παρανόμησε ο Ολυμπιακό. Γιατί δικαιώθηκε ο Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Α, δεν ξέρει τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω τι λέει ο νόμο. Ο νόμο λέει το γράμμα. Άκουσε. Το γράμμα του νόμου. Για να είμαι σωστό. Το γράμμα του νόμου. Αυτό λέει. Έτσι. Φυσικά το γράμμα του νόμου που δεν το αναφέρει. Λέει ότι ο τραυματίας, όποιος είναι τραυματισμένος, θα πρέπει να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και να υπάρχει γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, όχι από ιδιωτικό νοσοκομείο. Συγγνώμη παιδιά, αλλά αυτό με το γράμμα του νόμου είναι λίγο φαρισαϊσμός, γιατί αν ακολουθούταν το γράμμα του νόμου όταν κλείσαν οι κάμερες, όταν αφαιρέθηκε το υλικό τυχαία και τους δέρανε ένα ημίχρονο, έτσι, τυχαία μόνο σε εκείνο το παιχνίδι, τότε μιλάει σαφώς για υποβιβασμό. Δεν υπάρχει άλλη ποινή, ούτε εφέσιμη είναι. Θα έπρεπε δηλαδή ο Ολυμπιακός, εφόσον δεν παρουσίασε το βίντεο, που τυχαία σβήστηκε τότε που τους κατηγορούσαν να τους δίρανε, να πέσει βίντεο εθνική. Δεν έγινε αυτό, οπότε μην μιλάμε τώρα για γράμμα του νόμου. Και τώρα στα δικά μας, τώρα στα, όχι περσινά στα φίλια, στα φετινά, αυτοί εδώ οι άνθρωποι ξέρουν ότι θα το χάσουν το παιχνίδι. Σκέφτονται από τώρα πώς θα το κερδίσουν. Ακούω και τις άλλες εκπομπές, ακούω κάτι στο Θουβού και στους άλλους, λέει ο Ολυμπιακός θα επιτηθεί από τον άξονα. Θα ρίξει και μπορεί από πουθενά αλλού να βγάλει. Θα προσπαθήσει με το Φορτούνι τώρα, το Φορτώνουν. Αυτό που είπε, γιατί τον άκουσα το Θουβού, είπε αν ο ΠΑΟΚ παίξει από τα πλάγια θα κερδίσει, λέει. Αν ο Ολυμπιακός ναι. παίξει, λέει, από τον άξονα, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, βέβαια... συγγνώμη ρε Τάσο Αναστάση φίλε μου, θα έχεις δηλαδή το Μάτος και το Βιερίνια και θα έχουν να αντιμετωπίσουν το, να περάσει το Λάζαρο που μετά από τρία σπίτια θα είναι πεθαμένος και τους πουθενάδες, τους center back τους και θα τους πεις παιδιά μην βγαίνετε εσείς από το κέντρο. Δηλαδή, γιατί δεν καταλαβαίνεις, κάτι. Εγώ τον ακούω για να γελάω πλέον, όχι για να ενημερώνομαι. Έτσι δεν έχω κάτι με τον Κώστα, αλλά τον ακούω ιδίως στη μεσημεριανή εκπομπή. Την ακούω γιατί είναι σατυρική. Με το Γρηγόρη εκεί πέρα δεν είναι ούτε ενημερωτική ούτε μπορεί να μάθει μπάλα από εκεί. Είναι σατυρική καθαρά η εκπομπή. Δηλαδή τώρα. Τον ακούω για τα πειράματα και τυχαίνει γιατί σχολάω και την ώρα. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, επειδή κάνει και μία εκπομπή, έχει συμμετοχή το απόγευμα και είναι με τον Χαρτζηλικάκια του Ευάγγελου, τον προπονητή, τον Μπαρμπανίκο. Τον 352, τον Χατζηλικάκι τον Μπαρμπανίκο, που κοντεύει να πατήσει τη γλώσσα του το γλύψιμο για να παίρνει το Χατζηλικάκι του. Καταλαβαίνεις ότι κάτι πρέπει να πει και να γίνει εκπρόσωπος του Ολυμπιακού. Εδώ βγάλαν τον Καραπαπά, τον Καραπαπά τον βγάλαν στον αέρα. Το συγκεκριμένο μέσο που μιλάμε, το γαβρό, πώς το λένε, ξέρω εγώ, έτσι όπως το ονομάζουν, βγάλαν τον Καραπαπά. Και άμα δεις, επειδή άκουσε την εκπομπή. Εγώ σε ένα τέταρτο, γιατί να πάω από πανόραμα ασβεστοχώρη, βγήκανε τρεις γάβροι. Τρεις γάβροι σε ένα τέταρτο βγήκαν μέσα στη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβες. Με κατάλαβες τι γίνεται. Η πλάκα είναι ότι... Και για να σου πω και κάτι, αυτός το κάνει φανερά τουλάχιστον. Υπάρχουν κάτι άλλοι. Υπάρχουν κάτι άλλοι, συγγνώμη, που χθες, που ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Πανιόνιο, και είναι και δηλωμένοι παοξίδες δε ΜΕΚ, πήγαιναν στην Τούμπα δε ΜΕΚ, έκαναν περιγραφές του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τώρα δεν μπορούν να πάνε στην Τούμπα γιατί τους παίρνουμε τις πέτρες και το Γιούχα σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Και αυτός γκρομάλης είναι που λέω, κατάλαβες. Μέσα στην τρελή χαρά ήταν ο 10-12 εχθές σε ένα άλλο ραδιοφωνικό μέσο, να πούμε. Κατάλαβες. Και έβαζε τον κόσμο σε διλήμματα γιατί είναι από αυτούς που περιμένουν τον ΠΑΟΚ στη γωνία να κάνει καμιά στραβή. Για να λένε, να εγώ το έλεγα και επιβεβαιώθηκα και ναι, και ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Όχι, για να ξέρετε τι ακούτε. Κάτσε, δύο λεπτά ρε Σιτάσο. Ναι. Κατεβάσαμε μια ολόκληρη εντεκάδα. Οι δύο, οι τρεις μεταγραφές μας δεν ξέραν καλά-καλά τα ονόματα των συμπαικτών τους. Αυτό δεν το λέω για πλάκα. Έτσι, ακόμα δεν ξέραμε ποιους παίζανε. Έτσι. Ήρθε ο χαφ μας, τον πήραμε και από το αεροπλάνο το βάλαμε και έπαιξε. Ο άνθρωπος δεν ξέρει πώς ανεβαίνει ο δεξής μπακ, πόσο αριστερός, τι γίνεται, τίποτα. Και αυτή η ομάδα έπαιξε σαν να παίζει από χθες μαζί. Μια χαρά δηλαδή ήταν μόνο ο αυτό. Μια χαρά ήταν ο ΠΑΟΚ. Και το αποτέλεσμα είναι άδικο. Μια χαρά ήταν άδικο. Φοβερή ποιότητα, εγώ σου το είχα πει. Και ήταν καλύτερα δεν θα μπορούσε να γινόταν. Εντάξει, έκανε ο Πασχαλάκης. Άμα δεν την έκανε, δηλαδή την κιάλα ο Πασχαλάκης, τι θα γινόταν. Καλός άνθρωπος. Ναι. Όλοι λέγανε πλέκα το εγκόμιο του Ολιβέιρα και ο άλλος ο άσχετος, ο γλύφτης του Αλέφαντου Θουβού, εδώ πέρα της πόλης.
Έλεγε κάκι του, λέει ο Ολιβέρα. Δεν είναι. Δεν το, όταν μπήκα, λέει τα κανονικά. Οι κανονικοί παίκτε, λέει του. Του Πανιωνίου, λέει, τον κάνα πλάκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή, ναι, για ό,τι να είναι. Χώρια που δεν ξέρω αν το είδες, δίνει ένα offside ρεφλί στον Νίκαρσον και άμα δεις τη φάση, τη δείχνει, καλύπτεται από 8 παίκτες του Πανιωνίου. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει σηκώσει τη σημαία και τον καλύπτουν 8. Ο μόνος που τον καλύπτει ήταν και ο Πάγκος του Πανιωνίου. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και μετά μου λένε εμείς χαλίφιδες και ΕΠΟ και τέτοια. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για να χάσει τη φάση. Εδώ μιλάμε για να, με το που έβλεπαν τον ΠΑΟΚ, τον είδαν το θηρίο που σηκωνόταν, σήκωνε και τη σημαία ο άλλος για να μην βάλουμε γκολ. Απίστευτο πράγμα. Με 8 παίκτες, ρε παιδιά, και να σας φυρίξει offside. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάμε για να δε στη φάση. Έχει. Τον καλύπτουν 8 παίκτες του Πανιωνίου. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ωραία. Έγινε, Θοδωρή. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σου, Ρίγκη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Άντε, πορκίτο. Τσαο. Τι τρελό. Καλησπέρα. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Εσείς. Καλά είμαι και εγώ. Παύλος είμαι. Ο Πασχαλίτσας. Γεια σου, ρε Παύλο Πασχαλίτσα. Ο φίλος σου, ρε. Α! Ο Ladybug. Ο Ladybug, ο Ladybug. Πώς θυμάμαι. Για πολλά πράγματα που λέει ο Κούγιας, γιατί μιλάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστό στο ποδόσφαιρο, βέβαια έχει και πάρα πολλά χρόνια. Τι είπε για τον Άρη, ρε φίλε, κάτι είπε. Ξέρεις τι, δεν είναι δίκιο για τον Άρη, γιατί βγήκε σε ένα site επικεφαλίδα ότι όλα τα συμβόλαια του Άρη είναι πληρωμένα από τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν είναι έτσι. Τι. Για πες το αυτό. Βγήκε σε ένα site μια επικεφαλίδα. Ναι. Ναι. Ότι όλα τα συμβόλαια των παικτών του Άρη είναι πληρωμένα τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είναι άδικο και για τον Άρη και για τον Κούγια. Μάλιστα. Ο Κούγιας είπε ότι πουλήθηκαν, ας πούμε, πουλήσαν τον Μασούρα στον Ολυμπιακό και εκείνος πήγε και τον έδωσε στον Πανιώνιο που είναι άμεσος ανταγωνιστής της Λάρισας και δεν έχει πάρει τα λεφτά όλα. Δηλαδή έχει να πάρει άλλα 500 χιλιάρικα για τον Μασούρα η Λάρισα. Mm-hmm. Πήγε έδωσε ας πούμε το Μάνο στα Γιάννενα που και εκεί είναι ανταγωνιστής του. Δηλαδή σου λέει και έχει δίκιο ότι το πρωτάθλημα δεν είναι δίκιο έτσι πως είναι. Δεν μπορεί εγώ σου λέει να κυνηγάω Πανιόνιο, Γιάννενα και το Μανθάτη που το δώσαν δεν ξέρω και τους δικούς μου παίχτες, το δικό μου το παίχτη πας και το δίνεις σε αυτή την ομάδα. Εγώ στο πούλησα σε εσένα και εσύ πας το δίνεις με αυτό που με κοντράρει. Για τον Άρη είπε ότι ας πούμε και τον Πανανά που έχουν δώσει τον Πανιόνιο και εκείνος έχει κόντρα με η Λάρισα με τον Πανιόνιο. Ποιος κυνηγάνε, ας πούμε, ποιος θα παραμείνει στην κατηγορία. Για τον Άρη λέει ότι και ο Φετβατζίδης και ο Σιώπης είναι παίκτες του Ολυμπιακού και έρχονται στον Άρη. Αυτοί, ας πούμε, δυναμώνουν και την ομάδα και δεν ξέρω αν βασικά θα μπει ο Άρης με αυτούς τους παίκτες πιο δυνατός να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, γιατί ο Άρης πήρε με στην Τούμπα στο παιχνίδι του Κυπέλλου. Είναι γνωστό το γήπεδο, είναι αντίπαλοι που ξέρει ο ένας τον άλλον. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Άκουσα με το, αυτό το δούμε. Αυτό που είπε ο Κούγιας καταρχήν, θεωρώ ότι θα φάει μία γογάρα από εδώ μέχρι τη Λάρισα. Άκουσες τι σου είπα, το έβγαλε ένα site, ο Κούγιας δεν είπε αυτό. Όχι, υπάρχει ηχητικό, μια χαρά υπάρχει, μια χαρά. Βέβαια μετά το γύρισε, έκανε έτσι μία, έκανε ένα διπλό τούλιπ, το έκανε, να σου πω την αλήθεια. Έκανε ένα, έπιασε το σώμα σου μέχρι και τον Τζανακάκη, που ο Τζανακάκης είναι στον Άρη. Είναι τέταρτη χρονιά στον Άρη ο Τζανακάκης. Δηλαδή, επειδή ήταν από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι και αυτό απόδειξε ότι ο Άρης είναι στον. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι θα φάει μία αγωγάρα, έτσι λέω. Αν έχει αποδείξεις να τις βγάλει και αν υπάρχουν κυρώσεις γι' αυτό να τις υποστεί, λέω ο Άρης. Αν δεν υπάρχουν, να τον κυνηγήσει, θεωρώ θα τον κυνηγήσει μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι. Κοίταξε να δεις, ο Φετβατζίδης δεν ήρθε στον Άρη σαν ελεύθερο. Ελεύθερος ήρθε, βέβαια. Ποιο το πρόβλημα λοιπόν. Δεν ξέρω, τον κύριο Κούγια θα να ρωτήσουμε. Τον κύριο Κούγια. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω σε ένα site, κατέβηκε και μετά διάβασα ότι δεν είπε αυτά τώρα, αν τα είχε αλλιώσει. Όχι, υπάρχει ηχητικό, ηχητικό υπάρχει. Και γιατί το τελευταίο, να πω ότι γιατί εδώ βλέπω, λέει πολλά κατά καιρούς, επαναλαμβάνω, παρότι τώρα επειδή είπε κατά του Άρη, δεν σημαίνει ότι ό,τι λέει κάποιο. Που δεν μας αρέσει, ό,τι λέει είναι λάθος, εγώ δεν λέω αυτό. Αλλά κρίνουμε κάθε φορά τις δηλώσεις. Βλέπω εδώ μία, γιατί την έχω ήδη εδώ πέρα. Είναι περσινή, δεν είναι ακριβώς ούτε χρόνο. Λέει, Κούγιας, ο Πας Γιάννενα δεν ανήκει στο Χριστό Βασίλη. Και λέει, άκου τι λέει, για το ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του 51% της ΠΑΕ, Πας Γιάννενα, από 27 Δευτέρου 15, θα ενημερώσω τόσο τους αρμοδίους, όσο και τους Έλληνες φιλάθλους
στις 27 Δευτέρου του 2018. Και όταν θα συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη μεταβίβαση του 51% των μετοχών αυτής σημαντικής για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την αξιοπιστία του ελληνικής ομάδας. Δεν το είπε ποτέ, έχει πέρασει ένας χρόνος. Γιατί, ξέρεις ποιο, να μην κρυβόμαστε. Πέναντι για την ΑΕΚ. Να μιλήσω λίγο για τον ΠΑΟΚ, για την ομάδα μου. Βέβαια. Ακούγονται τραγικά πράγματα, δεν ξέρω, δεν νομίζω από εμάς, αλλά τυχαία άκουσα... Συγγνώμη λίγο φίλε, υπάρχει πέναλτι για την ΑΕΚ στο 83, το δώσουμε λίγο... το ναι, οποίο είναι το πιάνω πάρα πολύ αμφισβητούμενο, από ότι το έδειξε τη φάση 15 φορές. Σιδηρόπουλος. Σιδηρόπουλος. Έκανε και χέρι ο Χουλτ που δεν το έδωσαν, δεν ξέρω, το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω το τι γίνεται εκεί τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Το έδωσε, το σφύριξε. Το έδωσε, αφού είναι στην βούλα πάνω. Είναι, τι, δεν το έδωσε. Ο Χουλτ έκανε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο και δεν το έδωσε. Μάλιστα. Για να δούμε. Η ανατροπή πάντως ξεκινάει απ' έξω από ό,τι είδα. Και παίρνει και μπάλα. Δεν είναι πρώτη φορά για την ΑΕΚ. Και παίρνει και μπάλα ο ποδοσφαιριστής. Τώρα μέχρι, κράτα λίγο τη σκέψη γιατί θα κάνουμε το τέτοιο. Να, κοίτα. Περίμενε. Κοίτα εδώ. Είναι καθαρά έξω. 1000% εδώ. Κλάτς. Ναι, έξω είναι. 1000% είναι έξω. Λίγο έξω είναι όντως. Είναι λίγο έξω. 100% είναι έξω. Ποιος είναι αυτός, Κλωναρίδης. Κλωναρίδης, το τραγουδιστής. Ναι. Αυτός. Κλωναρίδης. Σιδηρόπουλο. Ρε το Σιδηρόπουλο. Αυτό το λέει ο Κάναντι τώρα πάλι. Δημητριάδης είναι. Ναι. Άντε τράβα το λέει. Άντε τράβα το λέει με σαρπά. Ω, χαμός θα γίνει. Την ψώνησε ο Κάναντι. Πάντως αυτό, λίγο θα κράτε λίγο τη σκέψη γιατί θα κάνουμε το πενάλτι. Ναι, ναι. Αυτό ναι, για την ΑΕΚ ήθελα να το και προχθές να το, όταν λέγανε, το λέγαμε εδώ πέρα την Τρίτη ότι πιθανό να είναι ο Χιμένεφ ο νέος προπονητής ΑΕΚ. Ρε φίλε, ξέρεις τι μου θύμισε, πραγματικά αυτούς τους βουλευτές εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι από το, να αυτός ο Χριστό, πώς λέει, τον Παπα, τον Ανέλ, αυτός που άλλαξε καμιά 5 κόμματα, αυτό μου θύμισε. Καλά ρε Χιμένεφ, πριν 8 μήνες έφυγες και μας είπες ότι φεύγεις, όχι γιατί δεν θέλεις να μείνεις γι' αυτό, γιατί υπάρχει πρόβλημα με την οικογένειά σου. Πρόβλημα. Ναι, το ναι. Πρέντες 8 μήνες ξανα... Εσύ τι ξανα... θες, στον Άρη τον ήθελες. Άλλο είπα αυτό, άλλο τον ήθελα εγώ. Είπε φεύγω στην Ισπανία, όχι γιατί, γιατί υπάρχει πρόβλημα οικογενειακό. Προφανώς λύθηκε το πρόβλημα του οικογενειακού σε 8 μήνες. Όσο οικογενειακό πρόβλημα είχε και ο Σάντος που έφυγε το 10. Ναι ρε φίλε, τι ξεφτύλ, δεν ντρέπονται ρε φίλε, εγώ θα ντρεπόμουν να έρθω. Μεγάλη μανούρα έγινε, μπορεί να μην το βάλει να ξέρεις. Ποιος το βαράει, κάτσε. Ξέρω ποιος το βαράει. Ο Μάντρας αποκλείεται στην κερκίδα. Έχει μένα, καταφωνήν, το δείχνει φάτσα κάρτα. Δοκάρι και άου. Καλά είσαι χάσει από τα μούτρα του. Γκολ για την ΑΕΚ με πέναλτι από Μαϊμού. Δεν πειράζει, καλά που ήρθε ο Χιμένε για να χάσει τρίτο τελικό από τον ΠΑΟΚ. Ο Πόνσε το πειράζει. Ωραίο, λοιπόν. Ωραίο είναι, αλλά το πέναλτι είναι Μαϊμού. 100% Μαϊμού. Ναι. Το πιο πιθανό είναι απ' έξω όντως. Λένε σε ραδιόφωνο του Ολυμπιακού ότι πάμε πάνω να κερδίσουμε το παιχνίδι στην Τούμπα για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μήπως διαβάζω λάθος η βαθμολογία, κρίνεται κανένα πρωτάθλημα την νίκη. Και διπλό, και διπλό έχουμε... να έρθει, φίλε, δεν υπάρχει. Μα έχουμε και 0-5 να λήξει, άστο, δεν υπάρχει. Ναι, όχι, και για τον ΠΑΟΚ όμως πρέπει και εμείς οι ΠΑΟΞίδες να είμαστε λίγο σοβαροί. Χάσουμε και να κερδίσουμε, δεν έχει τελειώσει κανένα πρωτάθλημα. Έχουμε άλλες 11 αγωνιστικές. Φίλε, άμα κερδίσεις, κάνεις τον γύρο του θριάβου. Άστο τώρα. Και να χάσουμε. Ναι, ξέρεις τι, εγώ μαζί σου είμαι, έτσι και εγώ θέλω να χάρω και εγώ θέλω να πανηγυρίσω, αλλά έχω Παναθηναϊκό έξω. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν τον έχει τον Παναθηναϊκό έξω. Την ΑΕΚ δεν την έχει μέσα. Δεν μπορεί να κερδίζει και αυτό. Το μεγάλο Άρη δεν τον έχει ο Ολυμπιακός εκεί. Α, μπράβο. Θα πάει ο Θόρος εκεί να τους ξεσκίσει. 0-2 θα είναι και τα δύο. Έχω πιο πολλούς βαθμούς στο ΠΟΚ παρά ο Άρης φέτος. Έγινε αδερφέ. Να σε καλά, έχει πολλές γραμμές. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο 23, 10, 2, 87 και 38. Τώρα μα πήρανε. Θα κάνουμε 9,5 το διάλειμμα. Τι θα κάνουμε. Καλησπέρα, για χαρά. Καλησπέρα. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ζάχο. Καλησπέρα φίλε. Ο Τάσος από το Ρέθινα. Να, γεια σου Τασούλη. Γεια σου Τάσο. Καλησπέρα σου. Δεν με κλείσεις τώρα, προφέρεις με έστειλες. Υποστήριξα λίγο τον Ζάχο και... Πω, είδες, μπράβο ρε, μπράβο ρε. Θα εξελιχθεί από την εξέλιξη της συζήτησης. Λοιπόν, η κουβέντα μας... Είμαι και συγκισμένος τώρα, πάλι Μαϊμού πέναλτι έβαλε κολλιά έξω. Σήμερα δεν έχει, δεν θα κάνω καλαμπούρια, γιατί σήμερα θα πω πάλι ότι λέω πάντα ενότητα, ούτε χαρτάκια ρίζλα την Κυριακή στο γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι θα τον πάρουμε το μάτς. Πιστεύω ότι είναι και το μάτς του Βιερίνια. Νιώθω ότι θα τα δώσει όλα, θα το καθαρίσει το μάτς μόνος του. Αυτό. Για την ΑΕΚ δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τους θέλω πάλι τελικό. Θα το ξαναδιώξω εγώ το Χιμένεθ.
Δηλαδή μία που ήρθε και μία που θα φύγει μετά τον τελικό. Δηλαδή γελάω, έρχεται τον διώχνω, έρχεται τον διώχνω, έρχεται. Αυτή η δουλειά θα γίνεται με αυτό. Δηλαδή. Είναι έχει γίνει ανέκδοτο. Έχει γίνει ανέκδοτο αυτό το πράγμα. Τίποτα, μόνο να προσέχουμε την Κυριακή, να μην γίνει τίποτα, μας έχουν στημένοι τώρα τα άλλα που ακούω εγώ, θα έρθουν αυτοί να πάρουν το πρωτάθλημα και είπαν έτσι και είμαστε, δεν έχει τίποτα, δεν γλιτώνει κανένας, εγώ είμαι στην Κρήτη, έχω ένα εισιτήριο που με περιμένει, δεν ξέρω αν θα έρθω, δηλαδή είμαι τρελαμένος, τώρα έχω και δουλειές εδώ, έχουμε και δύο μαγαζιά ναι, να τρέχουμε. Κοίτα τώρα μην παίζει τον πόνο μας εδώ πέρα, γιατί περιμένουν καμιά 50 άτομα εισιτήριο, άμα δεν έρθεις να μας ειδοποιήσεις να το δώσουμε. Θα το δώσω, εγώ ξέρω που θα το δώσω. Άμα το δώσεις εσύ, μην μας το λες να μας μείνει στα μάτια, να μου γράψουν τι κανένα μάτι τώρα, εντάξει. Λοιπόν, και ναι, και εγώ με τώρα για αυτό το μάτι, και εγώ τρελαίνομαι τώρα. Δεν έχω, εγώ δεν χάνω κιόλας, ξέρεις, ό,τι μάτι έχω δει με τον Ολυμπιακό, στην Τούμπα έχω μόνο νίκες. Ωραία, ξεκίνα και έλα. Ξεκίνα και έλα, τα ξενοδοχεία δικά μου. Όχι ρε, έχουμε να μείνουμε, εντάξει. Έλα δύο φορές τότε. Αυτά, τίποτα μόνο, τίποτα μόνο φωνή, τίποτα άλλο, το μάτι το έχουμε πάρει. Και όπως είπες, κάνουμε φιέστα. Γι' αυτό τρελαίνομαι, δεν περιμένουμε μέχρι το Μάιο. Πήραμε το μάτι, πήραμε το πρωτάθλημα, τελείωσε το πανηγύρι. Τίποτα, όλη μια γροθιά, μια φωνή, είπα προχθές, θυμάσαι τι είπα. Στο άλλο το κοπέλι είχατε ένα παιδί εκεί που, πώς τον είπατε, στράτο. Ναι, χθες. Προχθές που είχα πάρει προχθές, τηλέφωνο. Τρίτη. Ναι, πήγε να με βάλει στη σβούρα για να κάνουμε πολιτική κουβέντα και είπα τίποτα. Εγώ σε αυτήν την εκπομπή δεν μιλάω πολιτικά. Τώρα καίγεται το μυαλό μου. Θέλω μόνο το πρωτάθλημα. Τίποτα άλλο. Όλοι μαζί μια γροθιά να πάρουμε το πρωτάθλημα και όταν τελειώσει το πρωτάθλημα να πάμε να παίξουμε όλοι μαζί ξύλο να σφαχτούμε να δούμε ποιος έχει δίκιο. Άντε, γεια σου. Αυτά, μάγκες. Καλό βράδυ. Τάχω υπομονή. Στην Τούμπα έχεις ένα τρίμπαλο, από μένα στο υπόσχομαι. Τρία μπορεί να φάμε, άμα βάλω τέσσερα μπορεί να φάω τρία. Τι τέσσερα, αυτά. Μια φορά το έχεις κάνει σε όλη τη ζωή. Έχει και μία. Έλα τώρα. Εντάξει, 0-2 θα λήξει, μη στεναχωριέσαι. Έρχεται ο Γιουνές, έρχεται. Έρχεται, έχασε το πέναλτι, λέει θα το πάρω εγώ το μάτς, έχασα το πέναλτι. Κοίτα, και αυτό που προχθές που είπα που πήρα τα κομμάτια σου, εντάξει, κοίτα. Το σωστό είπες, το σωστό είπες. Για τον πρόεδρο σου, ναι, το σωστό είπες. Δεν φταίει εσύ, τι να κάνεις. Και εγώ ξέρω ότι δεν το θέλεις για πρόεδρο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις. Όχι, θέλω καλύτερο. Θέλω πιο φραγκάτο θέλω. Αυτό είναι δεδομένο. Καλά. Δεν μπορείς, δεν υπάρχει κανένας. Γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί είσαι πολύ μικρό μαγαζί. Είσαι είμαι μικρό. Εσύ είσαι τεράστιο. Ναι. Εγώ είμαι με τα δύο πρωταθλήματα. Ναι. Εγώ είμαι διόροφο κλαπ. Είμαι μαγαζάρα. Τι είσαι κλαπ. Βίντεο κλαπ είσαι. Είμαι κλαμπάρα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Έχουμε γραμμή ή θα πάμε τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα τα παιδιά. Νάτος. Γεια σου. Εμφανίστη. Τι γίνεται. Υγεσίας. Ένα κλαμπ σάντουιτς. Ένα κλαμπ σάντουιτς και δύο. Ένα κλαμπ γύρω κοτόπουλο. Δεν μπορώ να ακούω. Με σος μπάρμπικιο το μοναδικό. Εντάξει, άποψη του φίλου. Εντάξει, μην το. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε. Ακούς, αυτό βασικά για το προηγούμενο, για, το, για τον. Πώς λέγεται, τον δικηγορίσκο. Πώς λέγεται. Το συνονόματο του Πρίγιοβιτς. Αλέξης. Τον, ναι. Κούγιας. Βασικά τον άκουσα σήμερα σε ράδιο, σε άλλο ράδιο της πόλης. Ναι. Και βγήκε στο δημοσιογράφο εκεί και τον λέει, τι είναι αυτά που γράψατε, λέει, είπατε, ξέρω εγώ. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, κατά την κρίση μου. Ναι. Κατά την κρίση μου λέω αυτά. Κατά την κρίση του, ας πάει στο δικαστήριο να τα κάνει. Μπράβο, ναι. Κύριε Τάδε, αποδείξεις έχετε για αυτά που λέτε. Θα τις παρουσιάσω. Όχι, λέει, κατά την κρίση μου. Εντάξει, ρε φίλε. Δικηγόρος είναι, τα ξέρει. Τα ελληνικά σας λέει, πιστεύω να είναι καλά. Έχετε αποδείξει για αυτά. Και εγώ σας ξαναλέω, κατά την κρίση μου, δεν πιστεύω ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Άσε μας ρε κοντέ να πούμε. Άσε το κοντός και το ψηλός, αυτό δεν παίζει ρόλο. Άμα είναι κοντός λέει βλακές, αν είναι ψηλός λέει σωστά. Ας τον κάνει ο άλλος μια αγωγή, γιατί τα γύρισε ήδη. Ας τον κάνει μια αγωγή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τώρα βγαίνει κάτι τέτοια διαστήματα που γίνεται και καίγεται το σύμπαν και μου κάνει τέτοιες δηλώσεις. Μήπως θέλει τίποτα καμιά θέση στον Ιβάν δίπλα, ξέρω εγώ, καμιά θέση. Να σου πω μια δήλωση ακόμα που έκανε. Για να μου το παίξει ότι είναι καλός, ξέρω εγώ, γιατί εγώ αυτά τα λάμω, αυτά εδώ, είναι απίστευτη. Να σου πω άλλη μια δήλωση που έκανε.
Θεωρεί ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον ντέρμπι την Κυριακή με τον Ολυμπιακό και πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προόδου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό σου λέω, δεν κατάλαβε τι γίνεται. Εντάξει, φίλε, ο άνθρωπος είναι αντικειμενικός αυτό που λέει. Δεν υπάρχει ξεφτιλάκι. Συγγνώμη, αυτό είναι ψέμα. Αυτό που είπε η τελευταία του δήλωση είναι ψέμα, θα είναι ψέμα. Δηλαδή, να μην τα. Όχι. Την ξέρει τη γνώμη μου για τον Άλεξη, αλλά μην σου πειδώνουμε τα πάντα. Κοίταξε, αν το αξίζει, πρόσεχε να δεις. Αν δούμε τίποτα, κάνα τέτοιο πέναλτι όπως είδαμε τώρα με την κούλα, όχι ρε παιδιά, εντάξει, φτάνει. Φτάνει, δεν αντέχεις αυτό το πράγμα. Τι φτάνει δηλαδή. Δηλαδή, άμα δούμε κάνα τέτοιο μαϊμού ναι, πάλι. Ναι, άμα σε ρωτήσω να μου πεις κανένα μαϊμού πέναλτι που πήρε τέτοιο ΠΑΟΚ με δική του ΕΠΟ χαλήφης όπως λέτε, δεν θα το βρεις. Κοίταξε. Απάντησε ηγεσία. Δεν θα το βρεις. Δεν είναι μόνο του ΠΑΟΚ, είναι και η ΑΕΚ μέσα στο κόλπο. Γιατί και οι δυο μαζί την πήραν την ΕΠΟ, μην μπερδεύεστε. Εσύ, σε ρωτάω κάτι. Κάτι σε ρωτάει. Είδες ευνοϊκή διαιτησία για τον ΠΑΟΚ φέτος και δεν την είδαμε εμείς. Είχε, σε κάποια μάτσα είχε. Πώς είναι. Ωραία. Αρνητική διαιτησία σε πόσα είχε. Κοίταξε, ήταν μία ή άλλη. Μία ή άλλη, μάλιστα. Τρία γκολ μόνο θα σου πω. Τρία γκολ εγκυρότατα μόνο. Άκου λίγο, ρε. Τρία γκολ μόνο, ένα παίκτη έχει ακυρώσει, τον Ακπόπ. Επειδή... Δεν θα σου πω και τα πέναλτι που δεν έδωσε, δεν θα σου πω και τις κάλες που δεν έδωσε. Υπάρχει μια φάση του Βιερίνια που είναι περαντάρα και δεν τη δίνει στο μάτς με τη Λαμία και ένα αμφισβητούμενο πέναλτι που για μένα είναι με τον Μπρίγκοβιτς και τον Ατρόμητο. Άλλη ποια φάση ο ΠΑΟΚ έχει. Με τον Αστέρα Τρίπολη στο πρώτο μάτς. Γι' αυτό σου λέω, ναι, άλλη ποια φάση έχει από αυτές τις δύο που σου λέω. Σε 19 μάτς. Τώρα βέβαια, κοίταξε, δεν τα έχω κατεγραμμένα. Εντάξει, απλά σου λέω, δηλαδή, έτσι όπως το σκέφτομαι, με εκ πρώτης απόψεως, είναι μία ή άλλη. Δεν είναι... Λάθος κάνεις. Είναι πολλές περισσότερες οι αποφάσεις κατά του ΠΑΟΚ. Ερετάσσο, δηλαδή, τώρα μας πεις ότι είσαι και αδικημένος, δηλαδή. 100% φέτος. Όχι. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, τρία γκολ σου λέω μόνο του ΑΚΠΟΜ καθαρό έχουν ακυρώσει. Λοιπόν. Ο Ζαμπά δεν ήταν πέναλτι με στον Όφη. Με τον Ατρόμητο δεν ήταν πέναλτι. Δεν το έχω δει. Δεν το έχεις δει. Με την Ξάδη δεν είναι που δεν μου δίνει πέναλτι. Επειδή δεν το βλέπουμε τακτικά, 24 λεπτά καθυστερήσεις. 24. Ναι, αφού έπεσε τώρα. Ναι, αλλά το λέει. Είναι 24. Τώρα, άμα κάτσουμε τα παρακολουθεί. Απλά είναι μία ή άλλη. Δεν είναι τα εφανέστατα που ήταν παλιά με τον Γκάβρο. Κοίταξε να δεις, την Κυριακή παίζεις μέσα, τον πατάς κάτω και τελειώνει το παραμύθι. Αυτό λέμε. Τελείωσε, δεν έχει μάθημα. Ένα ωραίο... Έρχεται ο Γαβρούλης. Θα λήξει ένα ωραίο 1-1. Και το βουλώνουν το στόμα και τέλος. Έτσι ακριβώς. 1-1 θα λήξει το Ολυμπιακό Άρης εκεί μέσα. Μην πουθάνουν και 1-2 να λήξει. Μην πάτε να το δείτε μαγνητοσκόπηση θα είναι. 1-1 θα λήξει. Σας το λέω από τώρα. Βάλ το 2-0 από τώρα. Και από αυτό τη Κυριακή πάω Ολυμπιακός. Ναι, μαγνητοσκόπηση είναι. Μαγνητοσκόπηση είναι. Δεν μου λες, το είδες στη γυάλα το είδες. Το είδα, τα βλέπω τώρα. Μαγνητοσκόπηση θα είναι, μην πας να το δεις. Δεν μου λες, για ποιο λόγο μου το λες αυτό. Το είπα, ρε, συμφέρει και τους δύο το χ. Τι λες, ρε. Τι λέω. Αυτό το χαζό που λες. Γιατί είναι χαζό. Πώς συμφέρει, δηλαδή, και τι έχουν δηλαδή φιλικές σχέσεις αυτές οι ομάδες. Πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα συμφέρει και τους δύο, ρε. Αυτό λέω. Εντάξει, δεν θα πέσω στη λακκούβα σου. Ακούγεσαι. Στη λακκούβα. Ακούγεσαι έμπειρος. Έμπειρος εδώ και χρόνια ο Τρέγιας πλέον, να ξέρεις. Δεν την πατάω. Δεν έπεσε δίπλα, τα Ιεκραπτόπουλος δίπλα δεν μου. Έπεσε το... Είχαμε τα Ιεξαωρίδια που τα Ιεκραπτόπουλος τώρα δίπλα μας. Κατάλαβες. 1-1 θα το έχω παίξει ήδη. Ναι. Δεν το είδες που το έπαιξε. Κοίτα, ότι το παίζεις, το παίζεις, δεν μπορώ να πω. Το έβγαλε χτες. 0-0-1-2. Το έβγαλε. Το έβγαλε. Το είδα ρε το δεινόσι τον παλιοβρικόλακα. Το είδα. Βλέπω γυάλα τελευταίως. Έβαλε κάτι φραγκοδίφραγκα εκεί. Τι να είναι, 17 λεπτά το είδα. Κάτι λεπτά. Μισό ευρώ έβαλα. Δεν έχει σχέση το πόσο βάζεις, ρε φίλε. Η επιτυχία έχει σχέση. Το δεν βάζεις. Μισό ευρώ. Δηλαδή, εγώ το έβαλα το μισό ευρώ για να χάσω και να κερδίσω το βάλα. Καλά, δεν έμαθες. Δεν έμαθες, τον πήρε η δικιά του τηλέφωνο και το λέει: με πάρεις ισόρουχα. Έμαθα, λες, την κυματάρα έβγαλες. Την έχω πάρει, κάτι άλλο. Σοβαρά. Θα φάει ζεστό ψωμάκι. Θα φάει. Λοιπόν, αλλά για αυτό πήρα, για τον δικηγόρο. Ωραία. Πήρα. Εντάξει. Τον άκουσα σήμερα έτσι και να τον με πήραν. Τον δικηγόρο, ας τον κάνει ο άλλος να βάλει έναν άλλο δικηγόρο. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι αμέσως που ονειρεύτηκα, λέω αυτός για να βγαίνει τώρα τελευταία στα ράδια και τώρα κάτι τέλεια. Είναι σαν τους δέλους που λάζει. Φετφατζίδης, θα παίξει ρε στο Ολυμπιακός Άρης. 100%.
100%, 1000%. Όπως έπαιξε στο Άρης Ολυμπιακός, έπαιξε ο Σιώπης. Θα βάλει και δύο γκολ θα βάλει. 12 με 10 θα είναι, φυσικά θα παίξει. Δύο γκολ. Άρης Ολυμπιακός δεν έπαιξε ο Σιώπης. Πώς δεν έπαιξε. Τι, δεν κατάλαβα. Πώς δεν έπαιξε. Γι' αυτό και έρθει ο Ολυμπιακός. Ποιος έκανε το πέναλτι. Το πέναλτι ποιος το έκανε στο 90 κάτι. Από τον Παναθηναϊκό ήταν. Παναθηναϊκό ήταν. Εντάξει, δεν ήταν. Με έμεινε και το πέναλτι. Παναθηναϊκός είναι ο Σιώπης γι' αυτό. Έκανε ο άλλος βλακία να πούμε. Το αριστερό, το δεξί μπακ έκανε τη βλακεία. Τον οποίο με παίχτη πήραμε από εσάς. Καλός άνθρωπος. Μη μου τα λες τώρα. Καλός άνθρωπος. Ό,τι λέω το λέει καλός άνθρωπος. Θα ήμουν εγώ. Δικό μου είναι αυτό. Δικό του είναι. Εντάξει. Άντε να είσαι καλά ηγεσία. Άντε ηγεσία. Τα λέμε άντε. Γεια σου αγορίνα μου. Τα λέμε, τα λέμε. Λευτεριά στους ταξιτζίδες. Φάτινα, φάτι σε 95. Φάτι σε 95. Τον αγαπάω για αυτό το. Άσε μην ταξιτζίδες, δεν τα έχει καλά. Να πω στον επόμενο Λευτεριά θα έλεγα. Ένας, στον τελευταίο πριν το break. Παρακαλώ. Ορίστε κύριε εσείς. Καλησπέρα. Ταξιτζίδες. Όχι ρε φίλε. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Όχι ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Στον ταρίφα πέσα. Δεν γίνεται. Γεια σου Κωστάκη. Γεια σου ρε Τάσο, γεια σου παιδιά. Ξέρεις γιατί το λέμε, γιατί το ατύχημα που είχε ο ηγεσίας ταξιτζίδες το προκάλεσε. Την έκατσε ένας μέσα εκεί στη Βασιλή Σόλγας. Το χτύπησε και έφυγε. Ο πρόσφυγος. Ναι, ο Τσόγλανος. Ναι. Όχι, έφυγε. Πήγε από πάνω του, τον γειτονίδε που ήταν κάτω και έφυγε. Ακόμη χειρότερο. Ακόμη χειρότερο. Τον είδε πεσμένο, δεν ήξερε πώς είναι. Μπορεί να ήταν, ρε φίλε, και την κοπάνησε. Σε 10 δευτερόλεπτα την κοπάνησε. Καλός άνθρωπος. Τέλειος, τέλειος. Το θυμάμαι. Ήθελα να σας πω, παιδιά, ναι. Όσον αφορά εντάξει, του χθεσινού μάτς, τα είπατε πολύ καλά, συμφωνώ σε όλα, η ομάδα είναι πολύ καλή. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας της Κυριακής. Επειδή ακούω και λίγο τους Αθηναίους, εγώ παίρνω λίγο Γεωργίου Κρυφακού. Ναι, ναι. Παίρνει ένα και λέει, ρε παιδιά λέει, τι ασχολείσαι τώρα, 40 λέει τίτλους έχουμε, 40 πρωταθλήματα, ας πάρει και πάω και λέει, κανένα μεγαλώσει. Και την άλλη ο Γεωργίου το λέει, δεν μου λες φίλε λέει, αν τα έλεγες, αν έπαιζε το λύσο Καραϊσκάκη θα τα έλεγες αυτά. Όχι βέβαια. Καλά τον είπε. Καλά τον. Και λέει στα ίσα ο Γάβρος λέει, δεν ξέρω αν θα τα έλεγα, αλλά άστο αλλά λέει και χαιρέτα μας ξέρω εγώ. Όλοι ξέρουν ότι θα χάσουν. Ο άλλος πήρε και έλεγε, άμα λέει ο Ολυμπιακός θα παίζει αυτό το μάτς σε κανένα άλλο μάτς, λέει σε κανένα σέρε, σε κανένα βόλο, θα το έχει πάρει λέει το μάτς. Κοίταξε λίγο Κωνσταντίνο, κοίταξε λίγο. Για να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, λίγο αντικειμενικά. Το μάτς δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι από τα δυσκολότερα μάτς που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στο φετινό ποτάδιμα, αν θα έλεγα το δυσκολότερο για μένα. Αλλά είναι πολλά τα κίνητρα, είναι πάρα πολλά τα κίνητρα που έχει ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει. Είναι η έδρα του. Είναι ο κόσμος του. Είναι τα όσα συνέβησαν πέρσι. Είναι ότι παίζει το ντέρμπι της 35ετίας του. Είναι ότι έχει κίνητρο να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα συν που ψυχολογικά δίνουν προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Αλλά το ψυχολογικό προβάδισμα δεν σημαίνει ότι έχει πάρει και το μάτς. Και αυτοί δεν θα έρθουν εδώ για να κάτσουν να χάσουν. Ξέρουν ότι λογικά θα χάσουν. Έχουν αρνητικότητα μέσα τους. Η ψυχολογία είναι με τον ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά πρέπει να αποδειχτούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί από το θα μέχρι το να. Έχει μια τεράστια απόσταση από εδώ μέχρι το Βιετνάμ. Ό,τι επισήμασε, ό,τι είπες, ακριβώς αυτά ήθελα να πω. Τα είπες όλα. Κατάλαβες. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα τους πατήσει ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να δώσουμε ευτράπελο από άλλο παράγοντα. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός. Το μάτσα το πάρει, πιστεύω, Τάσο. Μακάρι. Πολύ εύκολα. Μαζί σου. Αυτά, παιδιά, να είστε καλά. Κοτσό, όλα καλά με την ιστορία. Ναι, όλα καλά. Εντάξει, μίλησες έτσι. Να είστε καλά, ρε. Έγινε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, να διαβάσω έτσι, είναι από αυτά που σου λέω, σίγουρα είναι από το Σομπρέρο. Μια ώρα και ένα τέταρτο σε ρίτο. Δεν πειράζει. Σίγουρα είναι από το Σομπρέρο, γιατί αυτό τα βάζει αυτό το γκρουπάκι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν λέγατε πτερότητα. Στα 11 του, άκου, Τάσο. Στα 11 του είδε τον πατέρα του να σκοτώνει τη μητέρα του. Στα 14 του επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πριν ένα μήνα, ο Κούμπα Μπλιατσκόφσκι παράτησε την Μπουντεσλίκα και γύρισε στην Πολωνία για να βοηθήσει την αγαπημένη του Βίσλα, που ήταν ένα βήμα πριν τη διάλυση. Πρώτα δάνεισε λεφτά στο σύλλογο για να ορθοποδήσει και σήμερα επέγραψε συμβόλαιο με τον κατώτατο μισθό που ορίζει ο νόμος. Ακόμα και αυτά τα χρήματα όμως δεν θα καταλήγουν στην τσέπη του, αφού θα μετατραπούν σε δωρεάν εισιτήρια που θα δοθούν σε ορφανοτροφία της χώρας του. Τι να πεις τώρα, να βλέπεις κάτι τέτοιο και μετά
Μιλάμε για επαγγελματισμό και μιλάμε και για χρήματα. Τέλος πάντων. Κάποια παραδείγματα ότι όλα λέει τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι το ίδιο. Πλατσικόφσκι. Ναι. Κούμπα. Σε αυτό σαν Κούμπα το ξέρω. Πλατσικόφσκι. Στουτγκάρδι είναι αυτό το σήμα, τι είναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ρε. Mm. Όχι, αυτό είναι τη Εθνική Πολωνία. Αυτό είναι Εθνική Πολωνία. Mm. Ωραία, πάμε κάνουμε το διαλυματάκι. Πάμε, πάμε. Άντε, πιούμε λίγο νερό γιατί κορακιάσαμε. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μπαρμπίτα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας ή Ατρόπουλος και Ζάχος Ντρούλινγκ Γρηγοριάδης πίσω από τα μικρόφωνα. 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8. Πάμε αμέσως στον φίλο. Να πούμε ότι ο Σιδηρόπουλος, ο διαιτητής Σιδηρόπουλος, στέλνει την ΑΕΚ στα ημιτελικά με ανύπαρκτο πέναλτι 30 λεπτά πιο πριν. Στα χασομέρια είμαστε. Και άλλο μάτς έχει. Ατρόμητος ΑΕΚ 0-1. Εγώ λέω ότι ο Σιδηρόπουλος στέλνει στα ημιτελικά την ΑΕΚ. Και δεύτερο μάτς. Okay. Μπορεί να κερδίσει 2-1 ο Ατρόμητος. Εντάξει, μπορεί. Να βγει και ο ήλιος από τη Δύση καμιά μέρα. Όλα γίνονται. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Τι έγινε, μάγκες. Γεια σου, Γεώργη. Γεια σου, Ζάχο, γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Γεώργη. Λοιπόν, να δώσω λίγο χαιρετίσματα του Καρτάση μου και του Γιάννη που πατήσαν το πόδι στη Θεσσαλονίκη, τον Μπόρκη και τον Γιάννη. Καλώς όρισαν τα παιδιά. Λοιπόν, ξέρω ότι εσύ, Τάσο, έχεις ένα θεματάκι, άμα θα εμφανιστώ ή όχι, αλλά δεν πειράζει. Εσύ δεν θα εμφανιστείς, επειδή... το ξέρω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Επειδή όμως ξέρουμε τους επιστήμονες και τα έχουμε φάει τόσα χρόνια στη ΜΑΠΑ και κρατάω έτσι λίγο, έχω μια διστακτικότητα, όχι όσον αφορά το παικτικό το κομμάτι, γιατί πιστεύω ότι η τούμπα θα βράζει και αν πιάσουν πραγματικά τον παλμό της κερκίδας, την πίεση και όλα αυτά και πιάσουν την απόδοση, πιστεύω ότι θα σπατήσουν. Δεν γλιτώνουν με τίποτα. Παικτικά. Mm. Αν βέβαια αρχίσουμε να είμαστε αδρανείς, να είμαστε λίγο nervous και να κάνουμε και κάποιες γκέλες, εντάξει, εκεί θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που θέλω όμως να πιστεύω είναι ότι δεν θα γίνει πάλι καμιά επιστημονική κίνηση από δάφτους, να αρχίσουν να πέσουν τίποτα από νέφη, τίποτα από... Εδώ υπάρχουν από χθες κάποια άρθρα σε πολλά site, από τον δηλωμένο Γαύρο Γαβαθιώτη, ο οποίος παρακινεί από τώρα την ομάδα του Ολυμπιακού με το παραμικρό να αποχωρήσει από την Τούμπα. Ναι. Είναι μαθημένοι αυτοί. Είναι μαθημένοι να γυαλίζουν τα πόμολα. Τους ξέρουμε. Εντάξει, βέβαια τώρα η μισή Ελλάδα θα είναι με το Γαύρο και άλλη μισή θα είναι με το ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι παικτικά, άμα το δούμε το παιχνίδι, έχουμε καλύτερη άμυνα. Έχουμε 17 μάτς, 17 νίκες, έχουμε 2 ισοπαλίες, δεν χρειάζεται να φοβηθούμε τίποτα, έχουμε ένα κράμα πολύ δυνατό. Αρκεί να παίξουμε παιδιά μπάλα, τίποτα άλλο, και να μην δούμε κανέναν επιστήμονα πάλι, κανένα διαιτητή, αλλά να μου πεις τώρα ο Ισπανός είναι από το πάνω ράφι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το δανό του Κρεατοπόλη που είχε ένα σκεπέ, δεν ξέρω εγώ. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι μέσα στη FIFA είναι ο γιος του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, ναι, ο κύριος Θεοδωρίδης. Αυτό να μην το λησμονούμε, να μην το ξεχνούμε, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε νομίζω. Εντάξει, και ο κύριος, ο Μίστερ Περέιρα, ο Μίστερ 30.000 το μήνα, έστειλε διαιτητή σε ένα τόσο κρίσιμο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ο οποίος είχε να σφυρίξει 45 ημέρες στο πρωτάθλημα Δανίας και ο οποίος ήταν κάκιστος. Και πέναντι θα μπορούσε να είχε δώσει στην ΑΕΚ, γιατί θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Αν το σφύριζε κανείς δεν θα έλεγε γιατί το έδωσε. Αλλά και αδίκησε τον ΠΑΟΚ με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που δεν υπάρχει και με την κόκκινη που δεν δίνει στο Λιβάγια στο 21ο λεπτό. Όταν το σκόρ είναι 0-1 και όταν ο ΠΑΟΚ με το 32 με 11 έχει κάνει κουδούνια την ΑΕΚ με στο ΑΚΑ. Και εγώ λέω ότι 11-11 να ήταν, θα ήταν 0-3 το σκόρ. Όχι 10 για την ΑΕΚ, 11 για τον ΠΑΟΚ που έπρεπε να ήταν κανονικά. Εκεί θα φεύγαμε, θα είχαμε συντριβές. Κατάλαβες, ο Μίστερ 30.000 το μήνα, ο κύριος Περέιρα. Ναι. Κατάλαβες, αλλά στο μάζο του Ολυμπιακού βάζει διαιτητή που έχει σφυρίξει 6 αγώνες Champions League και καμιά 7-8 αγώνες σε Europa League. Και είναι από τα πρώτα ονόματα στην Ισπανία. Εντάξει, αυτό θα το δείξει. Δεν πιστεύω να μασάει από έδρες, πιστεύω να σφυρίξει καλά.
Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο για την εντεκάδα, για την Κυριακή. Θέλω να μου κάνεις λίγο μια πρόβλεψη. Ποιος πιστεύεις ότι θα παίξει δίπλα στο Μαουρίσιο εκεί στα χαφ? Ο Κάνιας. Αμυντικό χαφ. Ο Κάνιας. Θα είναι έτοιμος ο Ισπανός? Έτσι πιστεύω. Ή ο Κάνιας ή ο Σάχοφ θα παίξει. Ωραία. Γιατί το λέω? Μάγκες... Γιατί το λέω? Ο Ολιβέρα χθες έδειξε φανταστικά στοιχεία ποδοσφαιριστή. Έχει κάνει κάτι, κανένα δύο τρελές ενέργειες. Έχει βγάλει ποδοσφαιριστές σε θέσεις για να επιτεθούν, σε θέσεις για γκολ. Έχει βγάλει τα ντερά του σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο με την πρώτη του εμφάνιση, με το καλημέρα. Εσκέψου, φαντάσου να δέσει λίγο με την ομάδα και να παίζει σε καλό αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα λέω για κάποιους άσχετους. Για κάποιους άσχετους που το παίζουν ότι έχουν και προπονητικής διπλώματα κτλ. Ενώ ενημερώνονται από δημοσιογράφους της κάθε ομάδας και ενημερώνονται από τους αλέφατους, τους Χατζηλικάκηδες του Μαρινάκη για το ποδόσφαιρο, εντάξει, που λέγανε ότι ο Ολιβέιρα δεν είναι καλός παίκτης. Σήμερα έτσι λέγανε. Δηλαδή έχει βουήξει ο τόπος. Είναι... Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος τώρα είναι ό,τι να είναι, έτσι. Ναι, όταν παίζει τώρα στην Πόρτο και είσαι. Δεν τον νοιάζει, ρε φίλε, αυτό να είναι. Δεν τον νοιάζει. Έχει γίνει εκατοντάδες φορές ρόμπα, ξεκούμποτη. Δεν τον νοιάζει. Mm-hmm. Αυτός να κάνει τη δουλειά του, να πούμε. Αυτός είναι ο τρόπος που προσέλκυσης ακροατών πλέον. Τι να κάνουμε? Ζάχο. Ναι. Κάνε μια πρόβλεψη, ρε. Εσύ τι βλέπεις για την Κυριακή? Στάνταρχη. Στάνταρχη. Ναι. 0-0-1-1. 1-1 πιο πιθανό. Οπότε ο Άσος είναι στάνταρ, αυτό το λέω. Ζάχο. Ωραία. Χθες όμως δεν ξέρεις τι έπιασα. Ναι, άκουσα. Έπαιξε ανατροπή, νομίζω. Όχι, όχι, δεν έπαιξε ανατροπή. Ακριβές σκορ ημίχρονο, ακριβές σκορ τελικό έπαιξα. 0-0 ημίχρονο και 2-1 ότι θα χάσει ο ΠΑΟ. Ναι, κοιμήθηκε ο Θεός, ο Άγιος Ελευθέρης και Άγιοι Πάντες. Πόσα λεφτά έβαλες, αδερφέ? Μισό ευρώ. Και πόσο να βάλω στο θαύμα τώρα αυτό, τώρα πλάκα κάνεις? Πόσο πήρες, 47 ευρώ? Όχι, 23. Τα είχα και χθες. Τα είχα και χθες. Ναι, εντάξει. Λέει, είναι η ηθική ανταμοιβή. Συγγνώμη, αυτό τώρα είναι θαύμα. Jackpot, ας πούμε. Τι να βάλεις αυτό? Άλλος με λέει, γιατί δεν έβαλες 10 ευρώ? Ναι, άμα έβαζα τάλιρο 0-2 στο 5 θα ήταν. Τι τάλιρο να βάλω? Δεν προλάβαινα σέντρα να κάνω. Λοιπόν, έγινε, μάγκες, να είστε καλά. Πάμε με την νίκη και μάθατε. 1-1 σου δίνω. 1-0 ημίχρονο, 1-1 στο 70. 2-0 είναι το σκορ. 1-1 στο 77-78. Εντάξει. Λοιπόν, έλα. Δεν σ' αρέσει και το 1-1. Okay. Άντε, βρε, πήρες τα πάνω σου τώρα, έπιασες ένα, κοιμήθηκαν. Δεν έπιασα μόνο, προχθές. Κοιμήθηκαν οι Άγιοι Πάντες τώρα, να πούμε. Ναι. Καλό βράδυ στο φίλο. Προχθές. Γεια σου, Γιώργη. Στο Άρης Ξάνθη. Ναι. Στο 306 λεπτό. Ναι. Λέω, ναι. Φάουλ ο Άρης. Λέω, ναι. Πάρ το 0-1. Κλακ 0-1. Ναι, και... Ό,τι λέω βγαίνει. Ναι, ό,τι λες βγαίνει. Ναι. Εδώ μια φορά, 5 μήνες δεν είπες ότι κέρδισες. Ναι, τι να κάνω. Κάθε μέρα, κάθε ώρα παίζεις. Είσαι εσύ το κατσίκι που είσαι κάθε μπροστά. Κάθε ώρα παίζεις, βαριά σκιά. Κατσίκι είσαι. Βαριά σκιά. Είσαι κατσίκι δίπλα μου. Τώρα πώς κέρδισα την ΑΚ δεν μπορώ να καταλάβω. Μαυρόγατε. Άρα θα χάσω τον Ολυμπιακό. Τώρα πάει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ναι, 3-6 κερδίσαμε πάλι. Άμα βγει από 3-6 πόντους. Πάλι 50 θα πάρεις. 43 ευρώ. Με 37 λεπτά. Όχι, με 80 λεπτά τώρα. Οπ, καταστράφηκε. Έλα, έχει δύο γραμμές. Ανοίχτηκε πάρτες. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Α, ωραία. Λοιπόν, φίλος του ΠΑΟΚ, ναι. Το όνομά σου, αν θέλεις. Εγώ. Νίκος, Νίκος. Έλα, γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, καταρχήν, εντάξει, όλα τα μυαλά μας και όλοι οι σκέψεις μας είναι στην Κυριακή. Ανυπομονούμε για αυτό το παιχνίδι. Αυτό που θέλω από την ομάδα και από τις φυλάσεις μας κτλ. Αλλά πιο πολύ από την ομάδα, από τις φυλάσεις μας θέλω εγκράτη, αλλά θέλω να είναι σαν ένα θέλω καυτή τούμπα, γιατί εγώ είμαι από Αθήνα, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να έρθω. Έτσι αλλιώς δεν μπορώ να βρω εισιτήριο, τώρα έχουν τελειώσει. Ήμουνα εδώ προχθές με την ΑΕΚ, θα σου είχα ξαναπάρει. Ναι. Και θέλω να συμμετέχουμε εμείς στο παιχνίδι όλοι οι τούμπα. Μέχρι εκεί που πρέπει όμως, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Αλλά από την ομάδα θέλω να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη. Νομίζω ότι αν η ομάδα είναι απόλυτα συγκεντρωμένη στο στόχο της και δεν έχουμε τίποτα τάσεις αυτοκτονίας με λάθος πάσες και να βγάζουμε τον αντίπαλο από εκεί πάνω να βγούμε επίθεση στην άμυνα και με παίχτη λιγότερο, νομίζω ότι στο σετ παιχνίδι και όσο έχουμε την μπάλα εμείς θα είμαστε πολύ κοντά στο να κερδίσουμε.
Εάν κάνουμε τίποτα λάθη που δεν τα περιμένουμε και από μεταβιβάσεις ενώ πάμε να βγούμε επίθεση και βγάλουμε αντεπίθεση, εκεί ο Ολυμπιακός έχει καλό transition και έχει καλή μεταφορά μπάλα. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Οπότε αν οι παίκτες μας είναι συγκεντρωμένοι και σε αυτό νομίζω θα παίξει ρόλο και οι προσωπικότητες. Δηλαδή οι προσωπικότητες είναι πλέον τον Πάοκ, ο Βιερίνια, ο Βαρέλα, ο Μάτος, ο Μαωρίσιο. Τα άλλα τα παιδιά πρέπει να ακολουθήσουν αυτούς. Δεν ξέρω αν ο Ολιβέιρα θα παίξει. Νομίζω θα παίξει αν χρειαστεί από το 60 και μετά. Νομίζω θα ξεκινήσει με το Σάχο. Όπως και εδώ ακούω στην Αθήνα ότι θα ξεκινήσει με τον Άρχο. Ναι, αλλά μετά από τόσο καιρό το βάλει γιατί είναι δεκάδα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτά είναι το προπονητή δουλειά, δεν είναι δικές μας. Σίγουρα, ναι. Απλά από ό,τι ακούω εδώ στην Αθήνα θα ξεκινήσει εδώ με τον Κιγέρμε και τον Άρχο. Δηλαδή θα βάλει δύο με την Καχάρ. Mm-hmm. Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα θέλω να πω και κάτι ακόμα, το οποίο βλέπω και δεν γίνεται να μην το πω. Ότι Ζάχο, δεν ξέρω αν σε στεναχωρείτε, αλλά ναι, έχετε πολύ καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό, για να μην πω τίποτα παραπάνω. Η άποψή σου είναι, φίλε. Τι να σου πω, να στην αλλάξω δεν μπορώ ούτε θέλω. Διαφωνείς εδώ. Εγώ με αυτό βέβαια, που βλέπω, δηλαδή όταν έχετε, πέντε παίκτες του Ολυμπιακού. Mm. Τι έχουμε πέντε παίκτες, ποιον έχουμε πέντε παίκτες του Ολυμπιακού. Δηλαδή μισό λεπτάκι τώρα. Ναι. Το Μαρτίνε, ο Μαρτίνε τι συμβόλαιο έχει στον Άρη, μπορεί να ξέρει. Ο Μαρτίνε, όχι, δεν ξέρω. Τι συμβόλαιο να έχει. Α, να έχει 100.000. 100.000, γιατί έπαιρνε 500. Όχι, δηλαδή 500 έπαιρνε όταν ήταν στον Ολυμπιακό, φίλε. Στην Κύπρο, από την Κύπρο, στην Κύπρο έπαιζε δύο χρόνια ο Μαρτίνε. Στην Κύπρο ήταν ευανικός. Ναι. Στην Κύπρο τι εννοείς, ότι έπαιρνε 500.000. Για τους δανεικούς. Όταν είναι κανένας παίκτης δανεικός, με και ο Κουλούρης τώρα πληρώνεται εκκλησίας. Μπορεί να πληρώνεται... Ο Κουλούρης είναι δανεικός, φίλε. Ο Κουλούρης είναι δανεικός, πληρώνει ένα ποσό ο ΠΑΟΚ και ένα ποσό η ομάδα του. Στον Άρη δεν είναι κανένας δανεικός από αυτούς που λες, ελεύθεροι είναι. Έτσι ήταν και στην Κύπρο. Ναι, δεν ξέρω τι ήταν στην Κύπρο. Ναι, ακριβώς. Στην Κύπρο ήταν έτσι. Στον Άρη είναι ελεύθεροι όμως. Κατάλαβες. Ναι. Ήταν στα ζήτητα. Έμειναν ελεύθεροι, φυσιολογικά πέφτει το κασέ τους και μπορεί και τους παίρνει ο Άρης. Είναι πολύ απλό. Ναι. Εσύ το θεωρείς δηλαδή τυχαίο ότι είναι όλοι αυτοί παίρνουν στον Άρη. Φυσικά τυχαίο το θεωρώ. Εσύ τι το θεωρείς δηλαδή, ότι είναι του Ολυμπιακού. Εγώ δεν ξέρω, εγώ σου απλά σου είπα ότι έχετε πολύ φιλικές σχέσεις, δεν σου είπα ότι... Το φιλικές σχέσεις δεν φάνηκε στο Χαριλάου βέβαια. Εδώ ο πρόεδρος του είναι δηλωμένος από μικρό παιδί. Άμα δούμε δηλαδή, άμα δούμε τώρα την Κυριακή στην Τούμπα ένα φιλικό 0-0-1-1, να το πω κι εγώ έτσι. Φιλικό 0-0, πάω Ολυμπιακό. Ναι, πάω Ολυμπιακό. Αυτό είναι αστείο. Αυτό είναι αστείο και δεν είναι αστείο. Βέβαια. Και δεν είναι αστείο. Όχι, δεν είναι αστείο το ότι ο Άρης έχει... Τα γεγονότα λένε άλλα πράγματα. Δεν είναι αστείο. Τα γεγονότα λένε ότι είσαι ο γάβρος του Βορρά. Τα γεγονότα δεν είναι αυτά. Η δική σου αλήθεια είναι αυτή. Τα γεγονότα λένε ότι είσαι ο γάβρος του Βορρά. Η δική σου αλήθεια είναι. Ο γάβρος του Βορρά έχεις γίνει. Η δική σου αλήθεια είναι αυτή. Έχεις γίνει το δεκανίκι του Φαταούλ. Η δική σου αλήθεια είναι αυτή. Η δική σου. Η δική σου. Γιατί έχεις πάρει ανάλογους. Και οι συνοπαδοί σου το λένε. Εσύ έχεις. Κανένας δεν το λέει. Οι συνοπαδοί σου το λένε. Κανένας δεν το λέει. Έχεις πάρει ανάλογους παίκτες και ποτέ δεν ήταν να ήσουν. Α, για φέτος μιλάμε. Α, για φέτος μιλάμε. Πότε εγώ πήρα τρεις παίκτες. Δεν έχεις πάρει. Πότε πήρα τρεις παίκτες στον Ολυμπιακό. Άντε πότε. Πάλι. Δεν έχεις πάρει δανεικό, δεν έχεις δώσει, δεν έχεις πάρει. Δεν έχεις άλλα τέτοιο. Να σου πω καμιά εικοσαριά τώρα. 92 χρόνια ιστορίας έχουμε. Άρα τι. Τι θα πει μεταγραφές. Αυτό δηλαδή. Μεταγραφές δεν γίνουν. Αλλά όχι να μου δίνουν αβέρτα κουβέρτα σε δεν μια να δίνουν, ελεύθερος έμεινε. Ας ελεύθερος τώρα. Σου το δίνουν για να... Ελεύθερος σου δίνουν να πούμε το Φεφατζίδι για τρεις μήνες να έρθεις να κόψεις βαθμό στην Τούπα. Γιατί δεν τα λέτε, μωρέ! Γιατί δεν τα λέτε! Είναι απίστευτο! Απίστευτο είναι! Μας έδωσαν το Φετφαντζίδι για να κόψουμε βαθμού στην Τούμπα! Μια χαρά είναι! Καλά! Και φοβάσαι το Φετφαντζίδι να σε κόψει βαθμού στην Τούμπα! Δεν φοβάμαι κανέναν! Ο ΠΑΟΚ των 17! Με 17 νίκες να φοβηθώ τι! Τα τσαπάκια και τα λιμά! Τα λιμά θα φοβηθώ, ρε! Γελάει η πλάση! Εσείς φοβάστε μόνο στα 4 γράμματα που ακούτε! Γελάει η πλάση, εντάξει, δεν είναι τίποτα! Παιδιά, να πω κάτι και εγώ. Να πεις και κλείσε για δύο γραμμές. Ναι. Λοιπόν, εγώ είπα τη γνώμη μου, θεωρώ και το πιστεύω αυτό. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει μπει πολύ πολύ δυναμικά εδώ. Δηλαδή, Μασούρα πήρε, Μασούρα έδωσε. Ξέρω εκεί πάρα πολύ καλά και από μέσα ότι όποτε υπήρχε πρόβλημα στον Πανιόν, υπήρχε και σημαντική βοήθεια από κάποιο θείο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες ομάδες. Αλλά εγώ αυτό που είδα και που θεώρησα ότι συμβαίνει, το είπα. Τώρα αν κάνω λάθος,
Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Δεν θέλουμε να σου αλλάξουμε την άποψή σου, φίλε. Να είσαι η άποψή σου είναι. Έχεις πολλά χαιρετίσματα τον Γάβρο του Βορρά εδώ πέρα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Στον τελευταίο φίλο. Δύο έχει. Δύο. Στους δύο τελευταίους να είναι σύντομοι, γιατί είναι ήδη παρά 3 λεπτά. 10. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γιάννης Ατρόμητος. Γεια σου, Γιάννη. Να πάρω μετά το παιχνίδι και ήμουν μάτης κακών την προηγούμενη φορά. Έλεγα η διαιτησία και το συχαίνομαι. Μόλις τελείωσε το μάτς, να πούμε έτσι. Τελείωσε το μάτς, το έβλεπα, ναι. Αφού καταφέραμε να βγάλουμε και ένα ψυχρό αυστριακό από τα ρούχα του, τον προπονητή μας, με το παπουτσέλιο πέναλτι που έδωσε ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Νομίζω ότι εντάξει, αλλά για να μην κρυβόμαστε και πίσω από αυτά, εμείς τη νέα χρονιά δεν έχουμε μπει πολύ καλά. Η διακοπή μας έκανε πολύ κακό. Χάσαμε τον ρυθμό μας. Εντάξει, άλλο 0-0 όμως και άλλο 0-1 για το δεύτερο μάτς. Τι να κάνω, τι να κάνω, να το πάρω πίσω. Ό,τι βλέπει, γιατί σφυρίζει. Γιατί πέναλτι δεν υπάρχει στο γκολ το πρώτο ημίχρονο. Χρειαζόσουν ένα γκολ, τώρα χρειάζεται δύο. Αντικειμενικά, εγώ είμαι αντικειμενικός. Ναι. Γίνεται μια ψιλοκόντρα εκεί πέρα και έχει πάει στο χέρι. Δηλαδή, φίλε, πλάκα μου κάνεις. Εγώ έχω φωτογραφία εδώ μπροστά μου. Ναι, την κατάληξη. Φωτογραφία είσαι. Τη φάση. Την κατάληξη έχω. Τι θες να έχω. Έχεις εσύ. Αλλά η φάση όμως εξελίσσεται. Όμως μην το ξεχνάς αυτό. Ο διαιτητής δεν βλέπει μόνο το ότι η μπάλα χτυπάει στο χέρι. Εγώ βλέπω, αδερφέ, ότι στην περίπτωση της ΑΕΚ δίνει ένα πέναλτι ένα μέτρο έξω την περιοχή. Και στην περίπτωση υποψίας πέναλτι την πνίγει υπέρ του Ατρομητού. Εγώ αυτό βλέπω. Μπεσφάξατε, γιατί σου είπα αυτό. Εγώ, λέω, ρε Καρτάση. Ρε αδερφέ, εντάξει, απλώς σου λέω ότι εντάξει, την πρώτη φάση τη συγχωρώ που λέει ο λόγος, ότι εντάξει, είναι μια φάση που είναι στην κρίση του διαιτητή. Να το δώσει ή όχι. Η δεύτερη είναι του ξεφεύγει η φάση τελείως και δίνει, ναι, ένα φάουλ πέναλτι. Σωστό. Σωστό. Αυτό θέλω να πω. Αυτό. Να πω λίγα για τον ντέρμπι, ρε παιδιά, που έρχεται τώρα. Mm. Νομίζω ότι καταρχήν ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος σε όλες τις γραμμές. Δεν το συζητάω. Μια συμπαγής ομάδα, 2-3 χρόνων. Είχε να προετοιμασία όλη η ομάδα μαζί. Ο Λουτσέσκου τελικά αποδεικνύεται προφέσορας. Με 17 συνεχόμενες... 17 νίκες στα 19 μάτς του πρωταθλήματος. 17-19, ναι. Δύο ισοπαλίες νομίζω έχετε. Και ναι. Εντάξει, έχει πλάκα ότι χάσατε δύο φορές σε κύπελλο, έτσι δεν είναι? Ναι, χάσαμε από Ναχαϊκή και από Πανιόνιο. Και οι δύο από ΠΑ ξεκίνησαν. Παίζανε με τον ΠΑ και κερδίσαν και 2-1. Από ΠΑΝ. Είναι επειδή είναι διπλά τα παιχνίδια και δεν έχει και πάρα πολύ. Για όταν λέμε μονά πρέπει να είναι, φίλε, τα παιχνίδια. Έτσι, αυτό λέμε. Αν ήταν μονά τα παιχνίδια δεν θα χάνανε. Όχι, δεν λες δεν θα χάνανε. Θα έπαιζε με άλλους παίκτες ο ΠΑΟΚ, δεν σημαίνει ότι μπορούσε να χάσει. Αυτό πιστεύω, ναι. Νομίζω ότι στο κύπελλο το πιο δίκαιο στο κύπελλο είναι να ξεκινάνε οι ομάδες από τη ΓΑΜΑ Εθνική να συναντιόνται, να διασταυρώνονται. Είναι πεναλτάρα, είναι και μην μου λες εμένα πρόλογο τώρα. Το Χούλτ είναι πεναλτάρα, αδερφέ. Πεναλτάρα από τις λίγες, είναι ο ορισμός του πέναλτι. Εντάξει, βάζει το χέρι λίγο. Τι βάζει, ρε φίλε, βόλε. Είναι από κόντρα, όπως λέει ο φίλος, γιατί τώρα το έδειξε, αλλά βάζει το χέρι. Πεναλτάρα 1000% είναι. Δηλαδή κάνει κίνηση το χέρι του. Εντάξει, θα μου πει από πολύ κοντά. Πεναλτάρα είναι. Ότι. Σας μιλάω αντικειμενικά, ναι, και σας είπα, εντάξει, πάλι ότι δεν θα τον καταδικάσω τόσο πολύ για το πέναλτι που δεν δίνει, όσο για το πέναλτι που δίνει. Αυτό είπα. Ωραία. Την φάση την ξαναείδες του πέναλτι του Χουλτ. Θα την ξαναδώ. Δες την και θα με δικαιώσεις. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Δεν τα χαλάμε. Με σφάξανε, είναι δεδομένο αυτό. Ωραία. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει, ρε παιδιά, πολύ δυνατά στο παιχνίδι, γιατί είναι ένα παιχνίδι που για μένα θα κρίνει και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Εννοώντας ότι... Εάν, ας πούμε, κάνει μια ευρεία νίκη 2-3-0, ενδεχομένως να γίνει πάλι διάλυση στον Ολυμπιακό και πάμε πάλι από την αρχή να ψάχνουμε προπονητές και παίχτες. Οπότε μετά ξεκινάει πραγματικά η αυτοκρατορία. Τρία λίγα είναι. Αν στραβώσει το παιχνίδι. Τρία λίγα είναι, γιατί το χρωστάμε και από πέρσι το χρωστάμε, αδερφέ. Τον Ντόρτι το περσινό το χρωστάμε. Τον Ντόρτι το χρεστινό τον χρωστάμε. Εσύ δεν ήσουν στο γήπεδο με χιονόνερο. Εγώ ήμουν εκεί και ήρθαν άνθρωποι από την Αυστραλία. Από τη Γερμανία, από την Αμερική και φύγανε χωρίς να δούνε μάτς. Κατάλαβες. Να δώσω μια συμβουλή στους παοκτζίδες που θα πάνε στο γήπεδο. Να δώσεις, φίλε, γιατί... Είναι η πιο απλή συμβουλή. Ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι, ακόμα και να στραβώσει το παιχνίδι, βοηθήστε την ομάδα σας μέχρι το 90. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά είναι πολύ καλύτερο από τον Ολυμπιακό και θα το αποδείξει. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό να είσαι καλά. Εγώ, είσαι ωραίος. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στον τελευταίο. Θόδωρος είπαμε. Καλό βράδυ, Θόδωρε. Πάμε στον τελευταίο. Όνομα. Δεν τα συγκρατώ. Έλα, φίλε. Ναι. Θα σου πω. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Πες μου, Ζάχο, την απόδοση το 11-1 που λες.
Τι είπα? Την απόδοση του 1-1 λέει. Πόσο δίνει? Ε? Το 1-1 περίμενε να μπω να σου πω. Ποιος είσαι εσύ? Πάσο τώρα μίλες, είμαστε on air. Περίμενε. Έλα στείλ τον. Τι είπε? Στείλ τον, άστο τώρα. Δεν άκουσα. Άσε ρε τώρα τις τρέλες τώρα να πούμε. Τα σάλια. Πάντως το 1-1 το δίνει 5,5. Ε, καλά, άμα το... άλλο θα παίξει αυτός, δεν θα παίξει στοίχημα. Αυτό ο συγκεκριμένο θα παίξει άλλο. Α, αυτός ήτανε. Ναι, δεν θα παίξει. Α, τώρα κατάλαβα. Κατάλαβες. Εντάξει. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα φωνή, εσύ συνήθως το καταλαβαίνεις. Ε, σάμα το κατάλαβα εγώ. Ο Γιάννης με έκανε σινιάλο από εκεί, με λέει. Τον ξέρω καλά. Ναι. Αυτός. Δεν κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στους υποστηρικτές. Θέλω να μάθει και το 1-1 πόσο δίνει. Ναι, ρε εσύ. Μπορεί... το παξιμά. Το ζεστό ψωμί, ρε φίλε. Τρελαθώ. Μετά το κατάλαβα, αφού είπες και εσύ. Εντάξει, λοιπόν, πορκεί το ψητοπολείο. Δες τώρα, έχει μια έκφραση εδώ, να σας τρέχουν τα σάλια, λέει η κυρία Τρέγια. Κατάλληλα. Κολλάει. Στην ώρα. Κολλάει. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρέατικα και χειροποίητες νοσημιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές από 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείου, Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία, κύριε Τρέγια. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ το πρατήριο Υγρό Καυσίμο και Δυναμής Πετρελαίου Θέρμασης του Ισαάκ Τεχλικίδη, Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο του μήνα 2310-611-256. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, ακούστε το καλά αυτό, ενισχυμένο καύσιμο καθημερινά στην τιμή του απλού. Δεν γίνονται αυτά, δεν το βρείτε πουθενά. Πρατήριο λοιπόν Υγρών Καυσίμων και Διανομής Πετρελαίου Τεχλικίδη ΣΑΚ Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη 2310-611-256. Όπως ευχαριστούμε και το Κομμωτήριο Ανανέωση, τη φίλη μας την Πόπη. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούτε. Αντρικό γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 225, η διεύθυνση από το Κομμωτήριο Ανανέωση, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Ανανεωθείτε οικονομικά. Ο Σπανός είναι στη συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος του Ατρομήτου, και το βλέπω λίγο σοχαδιασμένο. Ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, φαίνεται. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το ακροατήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια, και τον Γιάννη τον Ζάτση, τον ηχολήπτη μας, για την πολύτιμη συνεργασία τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, Ζάχο, για αύριο το βράδυ. Και ποιος ακολουθεί? Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12 θα σας κρατήσω συντροφιά. Αύριο 10. 10 με 12, έτσι, Παρασκευή είπαμε, έτσι, μην, okay. Μην το ξεχνάτε, δεν θα είμαστε 8-10, θα είμαστε 10-12. Καλό βράδυ σε όλους. Auf Wiedersehen.